Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε 6 λεπτάκια μετά τις 2. Ο Λίμπερο παντού. Παρέα θα πάμε έως και τις 5. Γιώργος Παναγιωτίδης στο ένα μικρόφωνο, Γιώργος Μπαϊράμης στο άλλο και Χρήστος Γιουβάνογλου στο τρίτο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Χαίρετε, εδώ είμαστε. Έτσι που είπαμε χθες, ότι θα είμαστε ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι. Έτσι. Εννοείται. Εκτεθούμε, δεν εκτεθούμε. Να θυμίσουμε τις προβλέψεις. Γιώργος Μπαϊράμης και ποιήτα του Πάουκ με 1-2. 1-2, ναι. Στα γκολ έπεσα εγώ πιο κοντά. Ναι. Στο συνολικό σκορ, στο σημείο έπεσε εσύ. Βρήκα το αποτέλεσμα, είχα πει σκορ 1-1. Εγώ είχα πει 2-0. Ναι, καλά, εσύ άστο έπεσε. Όχι, και αυτό βρήκε το ένα από τα δύο. Ναι. Τα goal. Φυσικά ως και τις 5 έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε αρκετά θεματάκια σαφώς. Θα σχολιάσουμε όσα είδαμε χθες βράδυ στην κατάμεστη Τούμπα. Σε αυτό το 2-2 του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Όσα περιμένουμε να δούμε και στη ρεβάνση που θα γίνει την επόμενη Τρίτη. Επίσης εγώ έπεσα μέσα και σε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν συμφωνήσατε, δεν θυμάμαι αν είχατε συμφωνήσει. Ότι η πρόκριση, ό,τι και να γίνει χθες, θα κριθεί στον. Δηλαδή θα έχουμε σκορ που δεν θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα και έτσι έγινε. Εντάξει, υπάρχει ένα μικρό προβάδισμα για τον Άγιαξ Μεν με το ισόπαλο δίδυο, κυρίως λόγω των δύο εκτός έδρας γκολ. Γιατί ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να κάνει νίκη. Ναι. Βέβαια, έτσι όπως είδαμε χθες τις ομάδες, κάτι το οποίο επίσης το είχαμε τονίσει και το περιμέναμε, να παίξουν ανοιχτά και να δούμε ωραίο μάτς με θέαμα και αρκετά γκολ. Δηλαδή εδώ και μια εβδομάδα φωνάζαμε ότι το μάτς ξεκινάει σίγουρα από το 1. Γκολ και για τις δύο ομάδες και να δούμε πόσο παραπάνω θα φτάσει. Τι, γιατί κουνάς το κεφάλι, Χρήστο Γιουβάνογλου? Πόσες φορές σου είχα πει ότι ο ΠΑΟΚ θα φάει γκολ οπωσδήποτε στην Τούμπα? Δεν το γλιτώνει αυτό με τίποτα. Από τον Άγιο. Εγώ σου είπα και έξω ότι για μένα ότι ο ΠΑΟΚ βάλει... σου είπα ότι δεν έφαγε για μένα γκολ ο ΠΑΟΚ. Τι δεν είναι, 2-2 είναι λίγο μάτσο. Ναι, αλλά και πάλι μπήκαν δύο γκολ με τις τσατσικές της μπάλας. Δεν έβαλε. Σε σετ παιχνίδι του Άγιο δεν έβαλε γκολ. Έβαλε από μια στημένη φάση η οποία όπως βλέπουμε και στο ΠΑΟΚ 24 είναι offside εν τέλει. Μέρος του παιχνιδιού είναι. Δεν είναι. Εντάξει, σίγουρα. Το δεύτερο γκολ όμως. Στατικέ φάσει. Δεν το πίστευε ούτε ο Χούντελαρ που το έβαλε. Από στατική φάση σκοράρε το δεύτερο γκολ. Το πρώτο γκολ ήταν σε μιναριακό επίπεδο η επίθεση που έχτισε. Και θα τα πούμε και αυτά όλα. Θα σταθούμε και στο τακτικό κομμάτι. Στο τραπέζι. Γιατί είναι φάση Φερέιρα ξεκάθαρα το πρώτο γκολ. Το είπε και ο ίδιο στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι, ο Αμπελ Φερέιρα. Και είχε φανεί και στην προετοιμασία για όσου ήταν και τα φιλικά και είχαν εικόνα και τι προπονήσει. Το πώ είχε δουλέψει τη συγκεκριμένη ενέργεια στην επιθετική λειτουργία. Να φορτώνει τη μία πλευρά εκεί που τον πιέζει ο αντίπαλος και απ' την άλλη να ανεβάζει τον back του να γίνεται half extreme και να δημιουργεί υπεραριθμία. Αυτό έγινε με τον Γιαννούλη. Κατάφερε ο Βαρέλα να περάσει την μπάσα κλειδί στον Μπίσβαρ στη μεσαία γραμμή και αμέσως άνοιξε ο χώρος, δημιουργήθηκαν τα κενά του Άγιαξ και μπόρεσε ο Πάουκ να φτάσει σε ένα υπέροχο γκολ. Το οποίο χτίστηκε από τον τερματοφύλακα, ξεκίνησε επίθεση και με 5 πάσεις κατάφερε να φτάσει στον σκόρερ, στον Άκμου που έκανε και υπέροχη εκτέλεση τελειώνοντας τη φάση. Και το δεύτερο. Ναι, είναι εκεί που πρέπει. Και το δεύτερο γκολ είναι δουλεμένο. Επίσης το τόνισε ο Φερέιρα στην έξι τύπου. Μάλιστα τόνισε ότι το δούλεψαν στην τελευταία προπόνηση το πρωί της Δευτέρας. Στην τελευταία προπόνηση, μάλιστα, είπε ότι έγινε συγκεκριμένη κομπίνα στη στημένη φάση. Το πώς ο Μάτος, άμα δείτε προσεκτικά το replay, ο Μάτος είναι ο τελευταίος παίκτης του ΠΑΟΚ, ο δεύτερο δοκάρι, από την απέναντι πλευρά δηλαδή, από τα αριστερά όπως εκτελείται το φάουλ στην επίθεση του ΠΑΟΚ και κάνει ανάποδη κίνηση, συγκλίνει προς τα μέσα για να μπερδέψει, να τον χάσει ο αντίπαλος που το μαρκάρει στο man to man εκεί στα εστημένη φάση. Βρίσκει τον κενό χώρο, πηδάει πιο ψηλά από όλους ο Μάτος που έχει αυτά τα άλματα. Τον έχουμε δει αρκετές φορές να σκοράρει έτσι στην Τούμπα και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα με μια υποδειγματική κεφαλιά. Το match ήταν ωραίο από πλευρά θεάματος. Το περιμέναμε έτσι, με τις δύο ομάδες να παίζουν ανοιχτά, να έχουν επιθετικά. Να βγάζουν ωραίους συνδυασμούς. Εντάξει, ο Άγιαξ νομίζω στο ξεκίνημα, στα πρώτα 20 λεπτά και στο φινάλε, βασικά σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, κυρίως μετά το γκολ που πέτυχε, το 2-2, έδειξε την ποιότητά του, έδειξε αυτό που λέγαμε και τονίζαμε τόσες ημέρες, ότι μπροστά μπορούν να κρύψουν την μπάλα με την ταχύτητα που διαθέτουν και με τους συνδυασμούς που μπορούν να βγάλουν αυτοματοποιημένα πλέον. Η ομάδα αυτή είναι πολύ δουλεμένη και έδειξε στο δεύτερο ημίχρονο δείγματα. Όλων όσων είχαμε δει πέρσι και είχαμε θαυμάσει σε Μπερναμπέου, σε Τωρίνο, σε Λονδίνο, παντού έτσι, σε όλη την Ευρώπη. Με τον Τάντιτ, τον Φαντεμπέκ. Όταν ανέβασαν την απόδοσή του, στο πρώτο μήχρονο ήταν λίγο χαμένο ο Φαντεμπέκ. Λίγο έξω από τα νερά του. Και ο Τάντιτ, μόλις ανέβηκαν οι δύο αυτοί, είδαμε τι μπορεί να κάνει ο Άγιος. Ο Ζήγες, νομίζω, τον θαύμασε όλη την Ευρώπη. Έκανε διαφορά πραγματικά. Ο Φαντεμπέκ, νομίζω όμως ότι ήταν επηρεασμένο από τη μεταγραφή του. Δεν έμπαινε δυνατά, τον είδα ψηλοδιάφορο, είναι η αλήθεια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει αυτό το μυαλό του εκεί και δεν ξέρουμε αν θα παίξει και στη ρεβάντς. Έτσι ακριβώς. Πάντως είδαμε πράγματα που περιμέναμε από τον Άγιαξ, έτσι, την ποιότητα που διαθέτει μπροστά. Τα μπακ του να ανεβαίνουν συνεχώς, τα Λιαφίκο και Φέλτμαν ήταν συνεχώς πολύ ψηλά και δημιουργούσαν ρήγματα από τα άκρα. Εξαιρετικό passing game του Άγιαξ, έτσι πως αναπτύσσεται, πως βγαίνει στις αντεπιθέσεις, όλα αυτά, πως οργανώνει τις. Τις φάσεις του ήταν εξαιρετικός
Και νομίζω ότι είναι και τυχερός που τελείωσε εκεί που τελείωσε το ημίχρονο. Θα μπορούσε να έχει κάνει δηλαδή, 3-1 ο ΠΑΟΚ. Ναι, θα μπορούσε να κάνει και λίγο ακόμα χρόνο, ίσως έκανε ο ΠΑΟΚ και άλλο γκολ. Ήταν θετικό για τον Άγιαξ που τελείωσε το ημίχρονο εκεί πέρα και μπόρεσε να ναι, οργανωθεί γιατί περισσότερο. Το 20 λεπτό από το 25 ναι. και μετά ως το 45 βλέπουμε ένα ΠΑΟΚ να παίζει τα κόκκινα, mm-hmm. να πιέζει ψηλά, να κλέβει μπάλες, να βγάζει συνεχώς γρήγορες επιθέσεις. Να είναι απολαυστικός. Έπαιξε εκπληκτικό ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ για εκείνο το 20 λεπτό. Βέβαια, αυτό ίσως το πλήρωσε εντός εισαγωγικών στο δεύτερο μέρος όπου έμεινε από δυνάμεις. Φάνηκε να κλατάρει ο ΠΑΟΚ από ένα σημείο και μετά. Το είχαμε πει και χθες ότι για να αντιμετωπίσει τέτοιες ομάδες πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος. Ωραία. Ναι. Και να παίζει και τα 90 λεπτά να παίζει τα κόκκινα. Και ψυχολογικά νομίζω έμεινε και ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάποια στιγμή στην πορεία του παιχνιδιού θα έβγαζε την ποιότητα του Άγιαξ. Ναι, μόλις πάτησε την μπάλα κάτω στο δεύτερο ημίχρονο, έδειξε ότι. Γι' αυτό όλο ήταν κωβικό. Δύσκολα παίζεται. Τελείωσε το ημίχρονο με 2-1 για τον Άγιαξ και μπόρεσε να οργανωθεί. Και ίσως και αυτός δεν ήταν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Δηλαδή να γυρίσει το σκόρο ΠΑΟΚ. Δεν ήταν προετοιμασμένος. Και... Εξαιρετική αντίδραση ναι. και αυτό το σημειώνουμε. Πολύ ήταν σημαντικό. Λίγο χαμένος ο Άγιαξ μετά το δεύτερο γκολ που δέχτηκε. Ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ νομίζω που δέχτηκε πρώτο γκολ. Του έκανε καλό. Ναι, γιατί μπήκε ούτως ή άλλως λίγο μουδιασμένος και δηλαδή θυμάσαι πέρυσι που μπήκε στα κόκκινα με τον Άγια, με την Μπενφίκα, έκανε το 1-0 και μετά είδες τι ακολούθησε. Τώρα ήταν διαφορετικό. Δέχτηκε πρώτος γκολ στο δεκάλεπτο και κατάφερε και αφυπνίστηκε εκεί πέρα, καταλαβες. Ναι, πάντως ο ΠΑΟΚ ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που σαφώς δεν μπορεί να τον αφήνει και ικανοποιημένο αυτό το 2-2, αν και... Για μένα είναι θετικό για τον ΠΑΟΚ γιατί δεν έχασε την πρόκριση. Θα πάει στον Αδία, θα μου πεις χρειάζεται νίκη μέσα στο Άμστερνταμ. Είναι μια υπέρβαση αυτό, έτσι. Σίγουρα όμως και μεγάλο αποτέλεσμα να πάρει ισχύ από τέτοιο Άγιαξ. Ναι, και νομίζω το μεγαλύτερο κέρδος για τον ΠΑΟΚ είναι που μπόρεσε να το κοιτάξει στα μάτια αυτόν τον Άγιαξ. Ο Δημήτρης Μπαλόμπας λέει: Ο Άγιαξ πήρε το Χ. Εντάξει. Ήταν μοιρασμένο το μάτσα. Μπορούσε ο ΠΑΟΚ να ανεβάσει το δίκτυο σκορ στο 3-1 πριν το ημίχρονο. Θα μπορούσε και ο Άγιαξ όμως στο δεύτερο μέρος να σκοράρει και άλλα τέρματα. Ακριβώς. Πέτυχε μεν το τυχερό γκολ έτσι όπως ήρθε με την κόντρα. Αλλά χάνει μετά μία του Ζήγες, δύο του Χούντελαρ, ένα το φάουλ του Μαρίν που βγάζει ο Πασχαλάκης. Και γενικότερα δείχνει ο Άγιαξ εκεί την κυριαρχία του και θα μπορούσε ίσως να έχει βρει ένα γκολ. Και μάλιστα όπως το βλέπαμε το μάτς και στο γήπεδο στο διπλανό μου, τον συνάδελφο που ήμασταν μαζί, από το 65 και μετά με την εικόνα που είχε το μάτς, λέω καλύτερα από να κρατήσει το 2-2 και να πάει στην Ολλανδία. Και τώρα είναι από τη μία, από το να κέρδιζε 2-1 και να πήγαινε στην Ολλανδία για δύο αποτελέσματα, είναι καλύτερο. Μπορεί να αποδειχθεί και καλύτερο το ότι πάει στην Ολλανδία μόνο για την νίκη. Έτσι ναι. πλέον, εντάξει. Ίσως εκτός αν βγεις οπαλία 2-2. Ίσως κλεινόταν πίσω ενώ είσαι με το 2-1 για να ναι, γιατί ξέρει ότι έχει το πλεονέκτημα. Θα προετοιμαστεί ψυχολογικά και νοητικά μία εβδομάδα ότι πάει για την υπέρβαση, έτσι, για την νίκη, αν θέλει να πάρει την πρόκριση. Πάει για ένα αποτέλεσμα. Και ενώ ο άλλος μπορείς το πληρώσεις. Ναι, και ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ούτως ή άλλως ότι σε τέτοιες βραδιές που απαιτεί να κάνει την υπέρβαση και να ψάξει το κάτι παραπάνω από το πιο εύκολο θεωρητικά, ας το πούμε, τότε γράφει ιστορία και όσες μεγάλες προκρίσεις έχει καταφέρει να κάνει, συνήθως έτσι τις έχει κάνει στο εξωτερικό. Κατά τα ψέματα πάντως είναι πολύ δύσκολο. Είναι, είναι ναι, πάρα ναι, πολύ δύσκολη η αποστολή του ΠΑΟΚ. Γιατί ο Άγιαξ του δευτέρου μηχρόνου έδειξε ότι ίσως στην Ολλανδία δεν παίζεται. Πιο πολύ επιθετικά έτσι. Γιατί αμυντικά έχουν τα θέματα. Αυτό έδειξε ότι είναι τρωτή η άμυνα του. Και πάρα έτσι, πολύ τρωτή. Πολλά κενά. Πάρα πολλά κενά. Πίσω. Στη μεσαία γραμμή, μεσοαμυντικά το είπε και ο τεχνικός του Τενχάκη μετά στην έδειξη τύπου. Ότι είχαν τα θεματάκια του εκεί, δεν ήξερε ποιοι παίκτες ήταν έτοιμοι. Το δίδυμο De Jong Ξένε που ήταν πέρσι τα περισσότερα παιχνίδια απουσιάζει φέτος και αναγκάστηκε να παίξει με δύο κατανάγκη αμυντικούς μέσους που δεν είναι η φυσική τους θέση, ο Μαζραουί και ο Μπλίντ. Και αυτοί ήταν και οι δύο που αντιμετώπισαν τα περισσότερα προβλήματα. Φάνηκε γιατί ο ΠΑΟΚ από εκεί πέρα έκανε τις πιο πολλές επιθέσεις του, από εκεί προσπαθούσε ναι, να οργανώσει το παιχνίδι. Εξαιρετικό Ελκαντουρί και χθες. Με μεγάλα κενά, ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικό νομίζω στον γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ στο 2-1, εκεί που. Παίρνει την μπάλα πίσω από το κέντρο και έχει πραγματικά μισό γήπεδο μπροστά του. Ναι, φάνηκε ότι το κενό ήταν εκεί του. Είναι του το πώς χτίζει όλη η επίθεση. Αυτό είναι ξεκάθαρα φάση Φερέρα. Αυτή τη δούμε πολλές φορές νομίζω. Κουβαλάει την μπάλα μέχρι τα μέσα της, όλη, μέχρι τη μεγάλη περιοχή. Για να βγει αυτή η φάση ώσπου να φτάσει στον γκολ είναι το κλειδί η πάσα που κάνει ο Βαρέλα. Ακριβώς. Τραβάει την μισή ομάδα από εκεί ο Φερέρα, δέχεται την πίεση από εκεί και παράλληλα έχει ανεβάσει το Γιανούλη. Και είναι φάση Φερέρα, αυτά θα τη δούμε πολλές φορές. Πάντως έδειξαν ότι επιθετικά οι Ολλανδοί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι. Ναι, διαθέτουν τρομερή ποιότητα, ταχύτητα. Έφεραν από τον πάγκο τον Νέρες, τον Χούντελαρ και τον Μάρι. Και είχε και τον Πρόμες στον πάγκο. Ρόπλια, μιλάμε τώρα για μια ομάδα, τα έχουμε πει όλη τη βδομάδα, τονίζαμε, που έφτασε μια ανάσα από τον τελικό του Champions League. Και το μεγάλο κέρδος για τον ΠΑΟΚ είναι ότι κατάφερε να αποδείξει χθες με την εμφάνιση του κυρίως.
και με το αποτέλεσμα, αν θέλεις, το ότι μπορεί να κοιτάξει τα μάτια αυτού του επίπεδου της ομάδας. Νομίζω το μεγαλύτερο κέρδος από τη χθεσινή βραδιά για τον ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο Άμστερνταμ και το πώς θα κριθεί η πρόκριση, το κέρδος για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έδειξε ότι χτίζει μια ομάδα επίπεδου Champions League. Ότι αυτή η ομάδα που είδαμε χθες, συν τις απώλειες που έχει, που θα έρθουν σιγά σιγά ο Μαουρίσιο, ο Βέρλουμ, ο Βιερίνια στην πορεία, είναι μια ομάδα επίπεδου Champions League που μπορεί να κοιτάξει κατάματα ομάδα σαν και αυτή. Και μάλιστα μιλάμε για αρχές Αυγούστου ακόμη, έτσι. Που δεν έχει ρολάρι, που έχει νέο τεχνικό, ο οποίος δεν έχει προλάβει ακόμη καλά-καλά να δουλέψει και να βάλει τα στοιχεία που θέλει. Δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Η αντίδραση που έβαλε με την αντίπαλο. Ναι, το πώς κοίταξε τα μάτια. Εντάξει, υπήρχε βέβαια και το νεκρό διάστημα που έδειχνε να κλατάει. Είναι λογικό, επαναλαμβάνω, και για την εποχή. Το είπε και ο Φερέιρα. Ο Άγιαξ έχει δύο μάτς παραπάνω. Επίσημα ξεκίνησε νωρίτερα προετοιμασία. Είναι μια έτοιμη ομάδα με τον ίδιο προπονητή που πέρσι έκανε την καλύτερη σεζόν τη 20ετία, τη 30ετία, δεν ξέρω για αυτού. Έτσι, οπότε είναι πολλά τα θετικά που μπορεί να κρατήσει ο ΠΑΟΚ από το χθεσινό μάτς. Άσχετος αν θα προκριθεί ή όχι. Mm-hmm. Για αυτό που χτίζει. Γιατί ούτως ή άλλως από τις 22 Ιουλίου που έγινε η κλήρωση, εντάξει, δεν του χαμογέλασε. Ήξερε ότι απαιτείται μια υπέρβαση απέναντι σε αυτό τον Άγιαξ που συναντά. Και θα πάει να το κάνει στο Άμστερνταμ. Ναι, καλύτερα να το κάνει εκεί, αλλά θέλω να πω ότι ασχέτως και αν, αν προκριθεί ή όχι, δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι χτίζει μια ομάδα επίπεδου Champions League. Δηλαδή, μπορεί τώρα να στάθηκε άτυχο στην κλήρωση και να του ήρθε απέναντι μια ομάδα που πέρσι παραλίγο να ήταν στον τελικό, αλλά έδειξε ότι ακόμη για αυτήν την ομάδα μπορεί να την κοντράρει. Δηλαδή, έδειξε καλά δείγματα. Αυτό ο ΠΑΟΚ που είδαμε χθες και με δεδομένα το ότι ο Φερέιρα έχει δουλέψει πολύ λίγο, το ότι ακόμη υπάρχουν οι απουσίες και όλα αυτά, δείχνει ότι είναι μια ομάδα που είναι επίπεδου τη φάση των ομίλων του Champions League τουλάχιστον και μπορεί να δει κατά με αυτές τις ομάδες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος νομίζω για τον ΠΑΟΚ από χθες. Χρήστο. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Και μην ξεχνάμε κιόλας, όπως είπες, ότι ο Άγιαξ δεν είναι απλά μια ομάδα επίπεδου ομίλων Champions League. Για λίγα δευτερόλεπτα δεν βρέθηκε στο τελικό. Έτσι. Και εκτός από αυτό, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερα που θα πάει στο Άμστερνταμ να προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση, γιατί η Τούμπα τον πλήγωνε, όπως και τον πλήγωσε. Και όλα τα μεγάλα αποτελέσματα και τις προκρίσεις τις έχει πάρει τις έχει πάρει έξω, εκτός έδρας. Από εκεί και ύστερα είναι επιτυχία μεγάλη ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχασε, γιατί ο Άγιαξ πήγε μέσα στο Τωρίνο, κέρδισε. Πήγε μέσα στη Μαδρίτη, κέρδισε. Πήγε μέσα στο Μάντσεστερ, κέρδισε. Και ήρθε μέσα στην Τούμπα και δεν κέρδισε. Και όχι μόνο δεν κέρδισε. Στο Μάντσεστερ, εσύ. Ήταν στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο, ναι, συγγνώμη. Στο Λονδίνο δεν κέρδισε. Και ήρθε μέσα στην Τούμπα και δεν κέρδισε. Και όχι μόνο δεν κέρδισε, ήταν στο όριο του να χάσει. Να φύγει διαστηρημένος. Να φύγει με ένα 3-1, αν όχι ένα 4-1. Αν είχαν άλλα 10 λεπτά στο ημίχρονο. Ναι, δεν θα έπαιζαν δεύτερο ημίχρονο μετά. Αν γίνονταν 3-1, θα έπαιζε δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, θα ήταν άλλο το παιχνίδι, αλλά. Ναι. Διαφορετικά βγαίνει με 3-1, διαφορετικά βγαίνει με 2-1. Το ξέρει. Σίγουρα, ναι, αλλά. Εντάξει, δεν μα λέει κανεί ότι δεν θα βγάζει αντίδραση και ο Άγιαξ μετά. Δεν είναι μια ομάδα. Έβγαλε αντίδραση ο Άγιαξ. Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν παιδική χαρά χθε. Όχι, αμήνθηκε και πάρα πολύ σωστά. Εντάξει, έγινε αυτή η φάση. Ήταν λίγο τυχερό το γκολ των Ολλανδών. Όχι, δεν ήταν λίγο τυχερό. Ήταν τυχερό. Εντάξει, βάζει τις εικόνες του Β' ημιχρόνου, δικαιούται ο Άγιαξ να πετύχει την ισοφάριση. Άσχετα που ήρθε με αυτόν τον τρόπο. Ένα γκολ το δικαιούταν. Ναι, σίγουρα. Απλά δεν μπήκε με τον τρόπο που θα περίμεναν πολύ. Έτσι. Ήταν λίγο. Εγώ σου ξαναλέω ότι από σετ παιχνίδι, από παιχνίδι κατοχής, ο Άγιαξ έβγαλε δύο φάσεις. Στον ΠΑΟΚ. Παραπάνω, δύο φάσεις. Τέσσερις. Κλασικές. Δύο. Έβγαλε το τέταρτο του Χόντελαρ που βγάζει ο Πασχαλάκης. Έτσι. Ναι. Βγάζει το σουτ του Ζιγιές. Δύο. Που είναι από τα 25 μέτρα. Το σουτ του Ζιγιές. Όχι, άλλο σουτ του Ζιγιές. Και ένα άλλο που περνάει εξά από το δοκάρι. Αυτό και ένα φάουλ του Μαρίν που βγάζει ο Πασχαλάκης πάλι. Άλλο. Το φάουλ είναι στατική φάση. Σε μιλάω στα σετ παιχνίδι. Στατικές φάσεις δεν μετράνε στο παιχνίδι. Και ο ΠΑΟΚ από στατική φάση. Σου λέω για σετ παιχνίδι. Εκεί που ο Άγιαξ υποτίθεται ότι είναι ανίκητος. Ο ΠΑΟΚ τον μπλόκαρε. Και αν ο ΠΑΟΚ είχε καλύτερο transition, αν είχε ένα χαφ πιο αθλητικό από τον Καντουρί, δεν κράζω τον Καντουρί, ήταν ο κορυφαίος. Αλλά αν είχε ένα χαφ πιο αθλητικό από τον Καντουρί, ο Άγιαξ δεν θα έβγαζε μισή φάση χθες. Ήτανε κακός ο Άγιαξ. Κακός δεν ήταν. Ήτανε κακός. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν κακός. Στο δεύτερο ημίχρονο έδειξε την ποιότητά του. Κακός ήταν για ένα 20 λεπτό. Αυτό. Ναι, στο δεύτερο και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Αυτά όλα που περιμένουμε να δούμε. Έτσι. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ΠΑΟΚ τα κενά αυτά που έχει ο φετινός Άγιαξ. Στο κέντρο, στην άμυνά του. Ναι. Και... Πολύ διαβασμένος ο Φερέιρα. Αυτό φάνηκε. Και νομίζω εξέπληξε πολύ κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, ακόμα και τους Ολλανδούς, το πώς ο ΠΑΟΚ γύρισε το παιχνίδι. Έτσι. Ναι. Δεν είναι μικρή υπόθεση μέσα σε ένα να γυρίσεις μέσα σε ένα ημίχρονο να κάνεις απέναντι στον Άγιαξ.
Αυτό. Εντάξει. Όχι, ο ΠΑΟΚ έχει πολλά κέρδη να κρατήσει από τη χθεσινή βραδιά, ναι. Ασχέτως αν θα έρθει η πρόκριση ή όχι. Θεωρείς ότι σε περίπτωση που αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ θα έχει πολλές ελπίδες να διακριθεί στο Europa League? Έτσι, που το επίπεδο είναι σε σχέση με το Champions League. Αν το κυνηγήσει, πιο... ναι, αν, το κυνηγήσει πως, αν ασχοληθεί, ναι, σοβαρά φέτος. Πιστεύω και πιστεύω ότι με το Φερέιρα προπονητή. Ναι. Γιατί πέρσι υπήρχε με τον Λουτσέσκο αυτή η απέτηση για το πρωτάθλημα, η ψύχωση, αν θέλει, όπως τον είδαμε πολλές φορές, για να κατακτηθεί το πρωτάθλημα. Φέτος που δεν υπάρχει αυτό που το πέτυχε πέρσι ο ΠΑΟΚ με τον απόλυτο τρόπο, έτσι. Με το ΑΕΤΟ και όλα αυτά τα ιστορικά ρεκόρ που πέτυχε. Νομίζω ότι εάν δοθεί βάση στην Ευρώπη, ακόμη και αν είναι στο Europa League το απευθέως σενάριο, ναι, γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η ομάδα που είδαμε χθες με τον Φερέιρα σιγά σιγά να βάζει λιθαράκι τα στοιχεία που θέλει, με τους τραυματίες να επιστρέφουν, με 2-3 μεταγραφικές κινήσεις που θα γίνουν ακόμα, νομίζω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να γράψει ιστορία και στην Ευρώπη. Να κάνει σίγουρα το βήμα παραπάνω από αυτά που έχει κάνει ως τώρα. Δηλαδή να περάσει και τη φάση του 32 που είναι το ταβάνι της ως τώρα μέχρι στιγμή στην Ευρώπη. Να πάει στους 16 και μετά βλέπουμε. Δηλαδή δείχνει μια ομάδα ΠΑΟΚ ότι χτίζεται μια ομάδα με πολύ ψηλές προσδοκίες. Ότι πρέπει μπορεί δηλαδή να φέρει ωραίες βραδιές. Πρέπει να δώσει δηλαδή, πιστεύεις, εκεί βάση φέτος, παρά το γεγονός ότι το πρωτάθλημα έχει περισσότερα παιχνίδια, έτσι. Γιατί μπορεί να το σκεφτούν κάπως έτσι, να είναι σαν δίλημα ότι έχει πολλά παιχνίδια το ελληνικό πρωτάθλημα. Ας μην δώσουμε τόσο πολύ βάση στο Europa League, όπου μας βγάλει. Με τη φιλοδοξία που έχει και ο Φερέιρα σαν προπονητής, νέος που δεν έχει και εκείνος την προσωπική διάκριση στην Ευρώπη. Ναι, γιατί πολλές ομάδες ελληνικές σκέφτονται έτσι και στο παρελθόν έχει γίνει αυτό. Κακώς. Ναι, και εγώ αυτή τη άποψη είμαι ότι πρέπει να δίνουμε βάση σαν Ελλάδα, οι ελληνικές μας ομάδες να δίνουν βάση στην Ευρώπη, γιατί έτσι ισχυροποιούν και το brand name τους, έτσι. Εννοείται. Μα από τέτοια βράδια χτίζεις οπαδούς, μεγαλώνεις το brand name στην Ευρώπη. Και τα έσοδά σου, έτσι, μεγαλώνεις σαν εταιρεία. Και γράφεις ιστορία. Τώρα, εντάξει, ποιος δεν θυμάται το πόσο πάω κόντραρε τον Άγιαξ, ακόμη και αν είχε αποκλειστεί, ειδικά το βράδυ εκείνο στην Τούμπα με το 3-3. Ή ο Παναθηναϊκός, πώς έκτισε όλο αυτό το όνομα που έχει στην Ευρώπη. Με τις ευρωπαϊκές του βραδιές. Και όχι με τα πρωταθλήματα που έχει, γιατί τα πρωταθλήματα είναι δεύτερος π.χ. Στο πιο εμπορικό μάτι της βραδιάς, τα προγραμματικά του Champions League. Ναι, ισχύει αυτό. Έδειξε σε χιλιάδες εκατομμύρια πώς ήταν οι φίλοι ανά την Ευρώπη που το παρακολούθησαν. Ότι είναι μια ομάδα που μετά, όσοι είχαν την εικόνα την τελευταία του Άλιαξ από τα περσινά του Champions League, κατά ψέματα οι περισσότεροι στην Ευρώπη αυτή την εικόνα είχαμε, έτσι. Το τελευταίο του Champions League ήταν με την Τότενα, με εκείνη η σειρά. Είδαμε τον Άλιαξ να πάει να πηγαίνει στο Λονδίνο και να κάνει ό,τι θέλει με συνέδρα τη Τότενα. Είχαμε την εικόνα πιο πρόσφατη πάλι από το Τωρίνο, όπως κέρδισε τη Γιουβέντους, από τη Μαδρίτη το 4-1 με τη Ρεάλ, όλα αυτά. Και η Ευρώπη ξαναείδε τον Άλιαξ χθες μέσα στην Τούμπα για ένα 20 λεπτό να πολιορκείται από τον ΠΑΟΚ και να δέχεται αυτή την πίστη από τον ΠΑΟΚ και νομίζω. Αυτό είναι στα μεγάλα κέρδη. Είχε του να ξαναφέρει. Ναι, νομίζω είχε να ξαναφέρει ισοπαλία ο Άγιαξ εκτός έδρας στο Champions League από το παιχνίδι με την Bayern το 1-1. Έτσι, πέρυσι τον Οκτώβρη. Ναι. Κάπου εκεί. Όλα τα υπόλοιπα στα παιχνίδια ήταν νοκάουτ, έχει κερδίσει και Real και Juventus και Tottenham. Έτσι. Οπότε ήταν το επόμενο του ανεπιτυχές αποτέλεσμα. Ναι. Πάντως αυτό που είπες ισχύει, ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι αυτής της σειράς. Να δούμε λίγο και τα αποτελέσματα, ναι, τα υπόλοιπα. Να δούμε και τι κάνουμε και στα προγνωστικά μας. Γιατί, ναι, πραγματικά ήταν άδικο έτσι πως χάθηκε το ταμείο από αυτά που είχα δώσει χθες. Χάσαμε στα χασομέρια το ταμείο. Εκτός αν πρόλαβε κάποιος από εσάς που επέλεξε αυτά τα παιχνίδια να κάνει cash out. Γιατί το στοίχημα χάθηκε στο 86 με το πέναλτι. Όχι, πέναλτι ήτανε. Δεν θυμάμαι. Η Κομπεχάγη πάντως ισοφάρισε. Ναι, με πέναλτι στο 84. Είχαμε δώσει πάω κάγιαξ γκολ-γκολ. Που βγήκε σχετικά εύκολα. Αυτό νομίζω το πολύ εύκολα το περίμεναν όλοι. Ο μόνος που άκουσα να διαφωνεί ήταν ο Χρήστος Γιουβάνογλου. Εντάξει, είχε και ένα 80, δεν ήταν μικρή απόδοση. Ναι, παραδόξη. Ναι. Αλλά ο μόνος ο οποίος διαφωνούσε με τον goal-goal με όσους είχα συζητήσει όλη την εβδομάδα την προηγούμενη ήταν ο Χρήστος Γιουβάνογλου. Που πίστευε ότι θα μπορέσει ο Πάοκ να κρατήσει τον Άγιαξ στο 0. Ούτε ο Άγιαξ θα μπορέσει να κρατήσει τον Πάοκ στο 0 στο Άμστερνταμ. Το σημειώνω και αυτό τώρα, μια εβδομάδα πριν ξεκινάω να το λέω. Ότι ο Άγιαξ που είδαμε χθες, η αμυντική λειτουργία του Άγιαξ. Αυτό εννοείται. Από τώρα goal-goal να το παίξουμε. Δεν θα μπορέσει να κρατήσει αυτόν τον ΠΑΟΚ επιθετικά, ναι, με τον ΑΚΠΟΜ. Από τον ΑΚΠΟΜ επίσης κάτι το οποίο θα το πούμε συνέχεια, θα ασχοληθούμε, είπαμε και εκτενέστερα. Από τον ΑΚΠΟΜ ΠΑΟΚ πιστεύω θα πάρει πολλά χρήματα. Πιστεύω θα κάνει ρεκόρ μεταγραφή στα επόμενα. Αν ακούτε εκεί στην ΠΑΕ, αναπροσαρμογή και ρήτρα τώρα. Πόσο έχει ρήτρα ο ΑΚΠΟΜ? Έχει τρομερά προσόντα ο ΑΚΠΟΜ. Έχει μπει ρήτρα? 5-7. Υπάρχει γύρω στα 5-6 εκατομμύρια, ναι. Εντάξει, φαίνεται 15 τουλάχιστον. Ο ΑΚΠΟΜ νομίζω θα δώσει πολλά χρήματα στον ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια. Με βάση αν μείνει συγκεντρωμένο, δουλέψει κάποιε ατέλειε που έχει στο παιχνίδι του και είναι και πιο συγκεντρωμένο και ουσιαστικό, θα δώσει πολλά χρήματα. Νομίζω για το Ζαμπά λέγαμε, αλλά νομίζω ότι ο ΑΚΠΟΜ είναι αυτή τη στιγμή το κορυφαίο project που έχει ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του. Και θα παίξει και ρόλο σε ποια διοργάνωση αγώνε το ΠΑΟΚ. Γιατί
Ναι. Αν αγωνίζεσαι κάποια στιγμή χθες, στο Champions League, ναι, ανεβαίνουν αυτόματα και οι μετοχές ενός ποδοσφαιριστή. Χθες πάντως ένα τόσο εμπορικό παιχνίδι, νομίζω ότι την ευκαιρία την άρπαξε. Ήταν εκπληκτικός σε όλες τις λειτουργίες του παιχνιδιού. Ό,τι χρειάστηκε να κάνει, το έκανε άψογα. Σε σχέση με τον Ζαμπά, ο οποίος ήταν. Ο Ζαμπά δεν ήταν κακός. Ο Ζαμπά δείχνει ότι άθλιος δεν ήταν. Μην είσαι ισοπεδωτικός. Η μοναδική ενέργεια που θυμάμαι από τον Ζαμπά. Η μοναδική ενέργεια που θυμάμαι από τον Ζαμπά είναι η τρίπλα που κάνει στο Σένε, μπαίνει μες στην περιοχή και τη πάει. Το να μετά, το χαρακτηρίζει άθλιο, τον αδικεί στον παίκτη. Ήταν ανούσιο στην τελική προσπάθεια. Βοήθεια στο μάτο δεν έδωσε. Πώς δεν έδινε. Μα δεν έδινε. Ο Ταλιαφίκο από αριστερά έκανε πάρτι. Ο Ταλιαφίκο είναι εκπληκτικό από και αριστερά. Ναι, έκανε πάρτι κόντρα στον. Κόντρα στα κορυφαία μπακ τη Γιουβέντου και τη Ρεάλ. Όμω το 55 ταύτισε για τον απλό λόγο ότι βοηθούσε αριστερά τον Γιαννούλη. Εντάξει. Ο Ζαμπά στα δεξιά δεν τον είδα μια φορά να μαρκάρει. Ο Ζαμπά χθε απλά. Μπορεί να μην είσαι, δεν ήταν στην καλύτερη. Είχε μια μέτρια απόδοση. Αυτό. Ήταν δραστήριο. Είχε ταχύτητα. Άμα δει τη φάση στο δεύτερο ημίχρονο, το πώς ξεκινάει στο sprint και αφήνει πίσω από εκείνο τον Ταλιαφίκο. Δηλαδή ναι, δείχνει ότι έχει πολλά προσόντα. Η φάση που κάνει την τρομερή ενέργεια, το πώς αδειάζει με την τρίπλα εκείνη το Σουρτ, δείχνει ότι έχει τρομερή ποιότητα. Έτσι. Έχει είναι στοιχεία. Καλύτερη στιγμή ναι, του παιχνιδιού αυτή η τρίπλα ενέργεια που κάνει ο Ζαμπάκη. Το πώς αδειάζει ο Σουρτ και τον αφήνει πίσω το και το μοναδικό όμως το οποίο έκανε. Τρομερή έχει ενέργεια. Έχει καλά στοιχεία. Έχει απλά στοιχεία, ήταν σε μια κακή μέρα. Ήταν ανούσιο. Απλά ο Πάκ πλήρωσε ίσως μια φάση που πάει να βγει και πάει μόνο του. Δεν έχει το καθαρό μυαλό και την εμπειρία. Κάτι που και πέρσι το βλέπαμε ο Ζαμπάκη να δώσει την πάσα. Όπως έγινε και στη φάση του δεύτερου ημιχρόνου, που πάλι κάνει τρομερό sprint, βγαίνει από τα πλάγια και δεν έχει την καλή τελική πάσα. Ναι. Ίσως αυτό δικαιώνονται κάποιοι που λέγανε να ξεκινήσει βασικός ο Λιμιός. Νομίζω ο Χρήστος το έλεγε να κάνει. Ο Λιμιός στο σημείο που μπήκε ο Πάο καμινόταν, έδωσε βοήθεια και αριστερά. Έδωσε ο Μπίσβαρ, είχε φανεί ότι κουράστηκε. Ο Πέλκας, νομίζω σωστή ήταν η αλλαγή του Πέλκα. Γιατί σχολιάστηκε πολύ η αλλαγή του Πέλκα. Για ποιο λόγο έβγαλε τον Πέλκα και όχι τον Μπίσβαρ σε εκείνο το σημείο, γιατί και ο Μπίσβαρ έδειχνε πιο κουρασμένο. Ο Μπίσβαρ αυτό είναι. Μπορεί να ναι, σου κάνει ένα 60 λεπτό τέλειο, αλλά μετά. Ναι, νομίζω ότι η αλλαγή του Πέλκα ήταν σωστή, γιατί ο Πέλκα μετά την ευκαιρία που έχασε στο δεύτερο ημίχρονο βγήκε πολύ διαφορετικό. Ίσως είχε επηρεαστεί από την χαμένη του ευκαιρία εκεί και ψυχολογικά. Έδειξε και σημάδια κόπωση. Νομίζω καλά έκανε και έβγαλε τον Πέλκα εκεί, γιατί έχανε στο pressing ο Φερέιρα. Σωστή και η αλλαγή του Αουγκούστο πιστεύω. Με το να, για να δώσει τρεξίματα και στη μεσαία γραμμή να σκουπίσει κάποιες μπάλες. Εμένα δεν μ' άρεσε ο Εσίτη, ίσως είναι ακόμα επηρεασμένος, δεν έχει προσαρμοστεί, δεν έχει εγκληματιστεί. Μονομαχίες πήρε πάντα. Πήρε μονομαχίες. Και να κάλυψε. Φάνηκε λίγο. Καθάρισε τα πάντα. Καθάρισε τα πάντα, αλλά δεν ξέρω, είναι λίγο βαρύς ακόμα. Ξέρεις τι, γενικά είναι το σουλούπ του έτσι. Το στυλ του είναι βαρύς. Έκανε και κάποια φάουλ που δεν χρειαζόντουσαν. Αυτό. Φάνηκε ότι ακόμα δεν έχει εγκληματιστεί 100%. Είναι λογικό, ρε παιδί μου. Θα φανεί στην πορεία τι παίκτη είναι. Αλλά εγώ νομίζω πως ήταν ο αδύναμος κρίκος εχθές του ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης παρότι ξεκινάει με το λάθος. Ναι. Το λάθος. Που για μένα δεν είναι λάθος. Τα είπαμε και εκτός αέρα. Είναι άτυχη στιγμή. Γιατί εκεί πηγαίνει στο man-to-man με τον παίκτη να πηδήξει την κεφαλιά. Δεν έχει άλλη επιλογή. Εκεί ή θα τη βρει και θα πάει μέσα ή δεν θα τη βρει καθόλου και πάλι πρέπει να τη στείλει από πίσω μέσα. Δεν είναι ότι πάει και τη βάζει στα δίκτυα με το κεφάλι. Εκεί ο καθένας θα βάζει το κεφάλι του νομίζω. Ναι. Για σωστά μαρκάρει τον παίκτη. Τον έχει από δίπλα τον παίκτη ο Μαρτίνες. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά ήταν καλό συνέχεια ο Γιαννούλης. Ναι. Ίσως δεν περιμέναμε τόσο καλό Γιαννούλη σε αυτό το επίπεδο. Αλλά περιμένεις κάτι παραπάνω για τον παίχτη που θα αγωνίζεται στο αριστερό μπακ. Μιλάμε τώρα με τα δεδομένα που υπάρχουν στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Αυτά μπορεί να δώσει ο Γιαννούλης. Προσπάθησε πολύ το παιδί. Ήταν και πάλι εκπληκτικός. Τέτοια βράδια πάντα βγάζει. Δίνει και την κλωτσιά εκεί. Είναι ο κλασικός Μάτος που θα δώσει και δύο-τρία. Ναι. Θα κάνει και δύο-τρία μαρκαρίσματα έτσι παρακινδυνευμένα. Ναι, έφαγε και την κάρτα. Ναι. Τρώει την κάρτα, αλλά ξέρει πώς θα. Την τρώει την κάρτα. Όχι άσκοπα. Την έφαγε την κάρτα σε σημείο που πάω και δεχόταν συνεχώς πίεση και έπρεπε να κάνει κάτι, να ξυπνήσει τους υπόλοιπους, να κόψει λίγο και την αυτοπεποίθηση των παικτών του Άγιαξ που είναι πιτσιρικάδες περισσότεροι και χρειάζονται και τέτοιου μαρκαρίσματα. Του δείξει, όπα εδώ είναι τούμπα, εδώ παίζουμε έδρα εμείς. Ξυπνήστε και οι υπόλοιποι δικοί μου. Δηλαδή, ξέρει που θα το κάνει αυτό ο Μάτος. Το έκανε και πέρσι σε αυτά τα παιχνίδια. Άφησε και εκτός τον Ντόλμπεργκ. Τον πέταξε έξω και με τραυματισμό. Το βλέπω συνέχεια τον Μάτος όμως κάνει το φάουλ και λέει: ήταν η πρώτη φορά. Ρε φιλέ, έκανε φάουλ, είναι για κίτρινη. Δηλαδή, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά είναι για σεμινάριο η κίνηση που κάνει και που ξεμαρκάρεται στον γκολ που βάζει. Ναι. Είναι για σεμινάριο η κίνηση. Τη δουλέψαν χθες. Μια μέρα πριν το παιχνίδι. Και γενικά ο Μάτος είναι πάρα πολύ καλό στον αέρα. Είναι από τα λίγα back. Που δεν το έχεις για μπακ και δεν έχει και δεν είναι και πάρα πολύ ψηλός για να διεκδικεί κεφαλιές και τέτοια. Ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση που έκανε για σεμινάριο. Και η είναι και το και άλμα γκολ ήταν εξαιρετικό αυτό. Αλλά και η εκτέλεση του Μπίσεσβαρ. Αλλά πρέπει να είναι λίγο προσεκτικός στα μαρκαρίσματά του. Εντάξει, αυτό είναι ο Μάτος. Γιατί στην UEFA είναι μερικοί διαιτητές, στα παιχνίδια της UEFA είναι μερικοί διαιτητές που είναι πιο αυστηροί. Ναι. Και μπορεί να δεχτεί την κόκκινη όπως είχε δεχτεί πότε ήταν. Πέρυσι σε κάποιο ευρωπαϊκό είχε φάει κόκκινη με τη Βίντι ήταν. Με την Πάτη ήταν κάπου, είχε φάει κόκκινη, θυμάμαι.
πέρυσι. Με την Πάτε, νομίζω. Εξαντλούν την αυστηρότητα δηλαδή στα παιχνίδια τη UEFA. Ναι. Αυτό βλέπω. 1-2 στο 93 με 2 γκολ Ακπομ, λέει ο φίλο ο Κώστα. Καλή επιτυχία σήμερα στην ομάδα του Ερντογάν. Λοιπόν, χθε όλοι κατάλαβαν ποιο θα είναι ο φετινό νταμπλούχο. Στέλνετε και οι υπόλοιποι φίλοι τα μηνύματα σε FM και ενώ αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ και το χρέο κινητή τηλεφωνία. Θα ανοίξουμε και τι γραμμέ φυσικά στη συνέχεια τη εκπομπή, ω και τι 5 εδώ να τα πούμε παρεούλα, να ακούσουμε και τι δικέ σα απόψει. Πώ είδατε χθε τον Μπάουκ, πώ είδατε τον Άγιαξ, τι περιμένετε στη Ρεβάντ. Έχουμε και Ολυμπιακό σήμερα, έχουμε και Άρη αύριο και ΑΕΚ και Ατρόμητο. Γεμάτη ποδοσφαιρική εβδομάδα. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε με σχόλιο ανάλυση ενός εκ των προπονητών του team του Repress, των αναλυτών του team του Repress, το οποίο Repress επιβεβαιώθηκε, καθώς στο βίντεο που είχε δείξει μια μέρα πριν το παιχνίδι με τις αδυναμίες του Άγιαξ, ακριβώς εκεί χτύπησε ο ΠΑΟΚ και κάπως έτσι ήρθε το goal. Πάμε όμως τώρα στο διάλειμμα, επιστρέφουμε, μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίβερο 107,4. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, ο Λίβερο παντού στο Λίβερο 107,4, συνεχίζουμε. Και ενώ βλέπω τώρα την είδηση ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα με το ρεύμα στο Κλεάνθης Βικελίδης, θα πούμε περισσότερα, χειροκροτάω Δημήτρης Μπαλόμπας, λύθηκε το ζήτημα. Θα δώσουμε αναλυτικά το θέμα του ρεπορτάζ συνέχεια, θα ασχοληθούμε περισσότερο και μετά του Άρη. Λογικά θα έχουμε και Χρυσάνθο Τζαλτίδη, ο οποίος Δανία είναι τώρα. Νομίζω Κοπεχάγη, είναι στην Κοπεχάγη, ναι. Θα τον βρούμε συνέχεια. Πανάκριβη Κοπεχάγη, έχω ναι. να πω. Ναι. Θα μας τα πει συνέχεια. Θα μας τα πει. Λοιπόν, με πάω Άγιαξ θα συνεχίσουμε όμως. Όχι, νομίζω είναι στο Όσλο. Στο Όσλο είναι. Του τσοκάρω. Έφτασε. Στο Όσλο ήταν η αποστολή του Άρη από χθες πάντως. Τέλος πάντων, θα το βρούμε. Κάπου κατά εκεί πάνω είναι. Αυτό είναι το μόνο. Είναι στη Σκανδιναβία. Λοιπόν, ναι, θα τα πούμε συνέχεια για τα του Άρη. Με πάω Άγιαξ θα συνεχίσουμε. Έχουμε πολλά ακόμη να σχολιάσουμε φυσικά. Μετά από μια τέτοια μεγάλη βραδιά όπως ήταν η χθεσινή στην Τούμπα, στην κατάμεστη Τούμπα. Έτσι, με πολύ ωραία ατμόσφαιρα από τους φίλους του ΠΑΟΚ και άλλη μια φορά. Και θα σχολιάσουμε περισσότερα. Τον έχουμε, Δημήτρη, σε λίγο θα τον έχουμε, τον Τάσο Ζέρβα, ενός εκ των προπονητών αναλυτών από το team του repress.gr, το οποίο Repress μας είχε δείξει σε βίντεο με εικόνα και με γραφήματα και με τα πάντα κανονικά πριν από το παιχνίδι ποιες είναι οι αμυντικές αδυναμίες του Άγιαξ. Και εκεί χτύπησε ο ΠΑΟΚ, δικαιώνοντας τα παιδιά του Repress. Με το πρώτο γκολ να προέρχεται όταν ο δικέφαλος χτύπησε σε μία από τις αδυναμίες του ΕΑΝΤΑ αμυντικά. Πάμε να βάλουμε στην παρέα λοιπόν τον Τάσο Ζέρβα. Καλησπέρα Τάσο, τι γίνεται? Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις? Καλά, καιρό έχουμε να τα πούμε on air. Καιρό έχουμε κανονικά. Έχεις πάρει επόμενο εκεί. Έτσι. σε καμιά παραλία πρέπει να είσαι τώρα λογικά. Έτσι ακριβώς, να τώρα φτάνω. Ωραία, πολύ ωραία. Αν τυχόν υπάρχουν είναι λίγο κακή γραμμή, να με συγχωρείτε. Όχι, μια χαρά σ' ακούμε. Λοιπόν, έλεγα για τη δικαίωση του Repress, έτσι, το οποίο ο Repress είχε δείξει σε βίντεο με γραφήματα κανονικά τις αδυναμίες αμυντικές του Άγιαξ και επιβεβαιώθηκαν με όσα παρουσιάσανε οι Ολλανδοί στην Τούμπα, έτσι, στο χθεσινό βράδυ. Εντάξει, το κακό, αισθανόμαστε δικαιωμένοι φυσικά σαν Repress, γιατί ό,τι ακριβώς δείξαμε στο βίντεο, αυτό βγήκε και στην πράξη. Νομίζω ότι αν λίγο περισσότερο το επιχειρούσε και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή είχε περισσότερη αποφασιστικότητα στο παιχνίδι του για να επιλέξει δηλαδή το παιχνίδι από τα άκρα, θα είχε και περισσότερες ευκαιρίες για γκολ. Ναι. Εκεί κάπου λίγο, δηλαδή στο τρόπο που προσέγγισε εννοώ το παιχνιδιού του, να το πιστέψουμε ότι μπορούμε. Εκεί νομίζω ότι υπήρχε ένα θέμα. Ναι. Συνολικά, πώς είδες χθες το παιχνίδι? Να ξεκινήσουμε έτσι με ένα πρώτο δικό σου σχόλιο, που κατέχεις φυσικά καλύτερα από όλους εμάς το τακτικό κομμάτι. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι από την αρχή του παιχνιδιού, δεν ξέρω αν ήταν εντολή ή όχι, αλλά μάλλον και οι παίκτες οι ίδιοι του ΠΑΟΚ ήθελαν να μετρήσουν λίγο τον Άγιαξ. Γιατί ο Άγιαξ είναι μια ομάδα τόπου επίπεδου και όταν λέμε τόπου επίπεδου δεν σημαίνει ότι τα κάνουν όλα στο καλύτερο δυνατό βαθμό. Δηλαδή μπορούν να παίξουν με μια ταχύτητα παιχνιδιού συγκεκριμένη. Αν ανεβάσουν ταχύτητα παιχνιδιού μπορούν να δυσκολεύσουν τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Κάτι που δηλαδή στο πρώτο μέρος νομίζω ότι μετρούσαμε περισσότερο τις δυνατότητες τους, τον τρόπο, την ταχύτητα του παιχνιδιού τους, τις κινήσεις τους. Αυτό φυσικά έφερε και έτσι λίγο πιο αβίαστα λάθη. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι στα εδώσοντας παιχνίδια και ειδικά με την ορμή του κόσμου μπορεί από το πρώτο λεπτό τουλάχιστον μέχρι το πρώτο τέταρτο να μπει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Mm-hmm. Έτσι ήταν το πρώτο σημείο και αυτό φάνηκε
γιατί δυστυχώς το πληρώσαμε δηλαδή με τον γκολ και φάνηκε εκεί ότι σαν να ξύπνησα λίγο και να πάμε να δώσουμε κάτι παραπάνω. Ναι, νομίζω ο ΠΑΟΚ ξυπνάει μετά το μαρκάρισμα του Μάτος στον Ντόλμπερκ. Εκεί μετά την κλωτσιά που δίνει ο Μάτος, σαν να ξυπνάει και τους υπόλοιπους μαζί. Θέλεις τέτοιους ποδοσφαιριστές. Ναι, έπαιξε πάλι κομβικό ρόλο ο Μάτος, έτσι όπως στα περισσότερα μεγάλα παιχνίδια. Πώς να το πούμε, έτσι λίγο πιο έχουμε παίξει και ποδόσφαιρο. Θέλεις μάγκες ποδοσφαιριστές. Ναι, ναι, ναι. Θέλεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι να κοιτάνε τον αντίπαλο όσο καλύτερος κι αν είναι από αυτούς, ό,τι κι αν είναι, να τον κοιτάνε στα μάτια. Ο Μάτος είναι τέτοιος ποδοσφαιριστής. Το ξέρεις ότι οποιονδήποτε κι αν έχει απέναντί του και αν γνωρίζει πραγματικά ότι είναι καλύτερος ο αντίπαλος, ότι εδώ ήρθες και θα σου δείξω ποιος είμαι εγώ. Ναι. Θα ανανιώσεις. Και ναι. Αυτό νομίζω ήταν κάτι που το χρειάζεται. Θέλεις τέτοιους ποδοσφαιριστές μες στην ομάδα. Όχι μόνο από τον Μάτος, πρέπει δηλαδή να το ζητάς. Τέτοιος παίκτης ήταν ο Γκαρσία, ας πούμε, που καταλάβαινες πέραν το ότι φυσικά ήταν και το πιπέ, καταλάβαινες ότι όποιον έχει απέναντί του θα του δείξει την προσωπικότητά του, θα του δείξει αυτό που είναι. Ναι. Και πετυχαίνει και τον κόλ φυσικά και δικαιώνεται και ο ίδιος. Βέβαια. Με φάση η οποία, όπως και στα δύο γκολ βασικά του ΠΑΟΚ, το είπε και ο Φερέιρα στη δηλώση του μετά το παιχνίδι, ότι η φάση του φάουλ. Η κομπίνα είχε δουλευτεί μάλιστα και μία ημέρα πριν, τη δούλευαν συχνά. Με το να κάνει ο Μάτος την κίνηση από το δεύτερο δοκάρι να μπερδέψει εκεί τους αμυντικούς, φτάνοντας στο ύψος του πέναλτι για να πηδήξει για την κεφαλιά και να τον έχει χάσει ο προσωπικός αντίπαλος. Και το πρώτο γκολ. Το πρώτο γκολ είναι φάση την οποία τη βλέπαμε και στην προετοιμασία και στα φιλικά και νομίζω είναι φάση που θα τη δούμε αρκετές φορές με το Φερέιρα. Το πώς γεμίζει, φορτώνει τη μία πλευρά με την μπάλα. Ο Βαρέλα κάνει την πάσα κλειδί στον Μπίσεσβαρ. Και αμέσως δημιουργείται ο κενός χώρος, έχει ανεβάσει το μπακ από την απέναντι πλευρά, το Γιαννούλη συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση, για να δημιουργήσει υπεραριθμία από εκεί και να γεμίσει και την περιοχή συνέχεια για να σκοράρει ο φόλ. Δηλαδή με πέντε πάσες βγαίνει η υποδειγματική επίθεση του ΠΑΟΚ και έρχεται το γκολ. Εντάξει, νομίζω ότι το γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ θα το ζήλευαν και οι του Άγιαξ. Δηλαδή είναι ένα γκολ top επίπεδο. Από αυτά που τα βλέπουν στον ύπνο τους οι προπονητές, έτσι. Έτσι ακριβώς. Είναι σαν να το δούλεψαν στην προπόνηση ακριβώς και να τους βγήκε στο παιχνίδι ακριβώς με τον τρόπο που το δούλεψαν. Κοίταξε, όσον αφορά τον Άγιαξ, σίγουρα λέμε για το ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ δουλεμένη, με πολύ καλή επιτυχία στις μεταβιβάσεις της. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όμως στο αμυντικό της transition. Δηλαδή η μετάβασή της είναι πάρα πολύ κακή, δεν ακολουθούν ποτέ οι κεντρικοί χαφ, είναι κάτι που το δείξαμε στο βίντεο του Repress. Ναι. Και ελπίζω οι φίλοι, αν δεν το είδαν, να μπουν να το δουν, γιατί είναι πραγματικά το ότι είδαμε το παιχνίδι πριν γίνει αυτό. Δηλαδή τα λάθη που έκανε ο Άγιαξ και με τη Φίδεσε και με την Αϊτχόφεν τα έκανε και με τον ΠΑΟΚ. Επομένως ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι στο παιχνίδι στην Ολλανδία σε μια εβδομάδα θα πρέπει να το διεκδικήσει και να το χτυπήσει περισσότερο από τα άκρα. Εκεί να πάει λες την μπάλα, να φορτώσει εκεί τις πλευρές του. Συγγνώμη. Να πάει εκεί λες την μπάλα, να φορτώσει τις πλευρές του δηλαδή, να χτυπήσει από εκεί επιθετικά. Θα πρέπει οπωσδήποτε να φορτώσει τις πλευρές του και σίγουρα στην αμυντική μετάβαση του Άγιαξ. Γιατί όπως πάει την μπάλα ο Γιαννούλης στο ύψος του πέναλτι και τελειώνει το άκουμ με πολύ ωραίο τρόπο ότι κάνει τον γκολ, δεν γυρίζουν ποτέ οι δύο κεντρικοί χαφ που έχει ο Άγιαξ. Οποιοςδήποτε, δηλαδή είτε είναι ο Μπλιντ, είτε είναι ο Φαντεμπέκ, είτε είναι ο οποιοςδήποτε, δεν γυρίζουν, δεν καλύπτουν εκείνο το χώρο, υπάρχει πάντα κενό. Ναι. Οι χώροι στα μεσοδιαστήματα του στον Άγιαξ είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Υπάρχουν συνεχώς χώροι και δεν γυρίζουν ποτέ οι πλάγοι χάφτου για να υποστηρίξουν τα μπακ. Δηλαδή ο Γιαννούλης ήρθε στο ένας εναντίον ενός με τον Φέλτμαν. Ναι. Ίσως αυτό έπαιξε ρόλο ότι δεν παίζαν είναι μια προσέγγιση παιχνιδιού. Ναι. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Ναι, έτσι. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Ακριβώς. Κερδίζουν το ότι έχουν τόσο μεγάλη, ανεβάζουν τόσο ψηλά την πίεσή τους, μπορούν να κερδίσουν μπάλες εκεί και να έχουν μια πολύ καλή κυκλοφορία, αλλά στη μετάβασή τους έχουν σοβαρά προβλήματα. Ναι. Ίσως γιατί οι παίχτες που αγωνίζονται εκεί πέρα δεν είναι η κλασική τους θέση, παίζουν κατά ανάγκη και είναι πιο ευάλωτοι. Ο Μπλίντ και ο Μαζράουι ψηφίζουν. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο ότι κάποιοι παίκτες δεν παίζουν στις θέσεις τους, αλλά νομίζω είναι γενικότερα μια συνολική αμυντική συμπεριφορά, η οποία πλην πίεσής τους, που είναι καταπληκτική, και το είδαμε και πέρσι με τη σφαίρα που κάνανε, γιατί μπορέσανε και με την πίεση αυτή να προκρίσει επί Real Madrid και Juventus, είναι μια συνολική προσέγγιση που θα την πληρώσουμε.
Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Όταν πιέζεις τόσο ψηλά, αναγκαστικά η χώρη στην άμυνά σου και πίσω από την κεντρική σου ζώνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, οπότε εκεί πρέπει να. Ο Φερέιρα είπε και χθες ότι πρέπει να διαβάσουμε καλά το παιχνίδι, να το αναλύσουμε ακόμη καλύτερα στο σκάουτινγκ που θα γίνει και αυτή την εβδομάδα. Έχει και μάτσο Άγιαξ για το πρωτάθλημα, με εύκολο αντίπαλο βέβαια το ερχόμενο Σάββατο. Αλλά εκεί λες να δώσει βαρύτητα ο ΠΑΟΚ. Με ένα 2-2 που έχουν, δηλαδή αν πούμε λίγο στο μυαλό τους, και τώρα σε μια ομάδα του Άγιαξ, αυτοί θεωρούν, πιστεύω ότι έχουν περάσει ήδη. Ναι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να τους σοκάρει. Έχει δηλαδή την ευκαιρία να χτυπήσει το παιχνίδι, να τους σοκάρει και να τους βάλει δύσκολα. Γιατί εκεί μετά παίζεις με την ψυχολογία, με την πίεση του χρόνου. Δηλαδή αν γίνει ένα 0-1 ή 1-1-1-2, ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι μπορεί να βρει και θα βρει ευκαιρίες για να σκοράρει. Δηλαδή χθες είχε 4 κλασικές ευκαιρίες, έκανε τις 2. Καλό ποσοστό θα λέγαμε. Ναι. Και μένει να δούμε και τη φιλοσοφία που θα έχει, πώς θα συμπεριφερθεί ο ΠΑΟΚ αμυντικά. Γιατί είδαμε χθες τον Άγιαξ του Β' του δευτερού μηχρόνου ότι μπορεί να έχει τα θέματα της πίσω στην άμυνα, αλλά επιθετικά είναι πάρα πολύ καλή. Με τους παίχτες που έχουν και την ποιότητα που διαθέτουν αυτοί οι παίχτες επιθετικά. Οπότε μένει να δούμε και πώς θα συμπεριφερθεί ο ΠΑΟΚ αμυντικά. Επιθετικά λέμε ότι μπορεί να χτυπήσει από τα άκρα κτλ. Αλλά πρέπει να κοιτάξει και την άμυνά του αρκετά. Γιατί θα παίζουν και στην έδρα τους οι Ολλανδοί. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που πρέπει να κάνεις μηδέν λάθη. Αυτό. Οπότε είναι και πώς θα έρθει το παιχνίδι, έτσι, αυτό που λέμε. Άμα θα σκοράρει πρώτος ο ΠΑΟΚ, πώς θα πάει, πώς θα εξελιχθεί. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως προσεγγίζουν το παιχνίδι, με την τόση έτσι, καθολική υπεροχή που έχουν λόγω της ποιότητάς τους, σφαγκάζουν σε λάθη. Δεν μπορείς να αποφύγεις το λάθος όταν έχουν συνέχεια την μπάλα στα πόδια τους, όταν έχουν την κυκλοφορία, όταν έχουν τον έλεγχο. Καταλαβαίνεις ότι πνευματικά, επειδή έχεις έχει ο άλλος την μπάλα, ξοδεύεις πολύ ενέργεια. Ναι. Έτσι είναι και σωματικά μάλλον και ψυχολογικά. Αναπόφευκτο. Και εδώ ήθελα να σε ρωτήσω αν θεωρείς ότι στο δεύτερο μέρος η εικόνα που είδαμε με τον Άγιαξ να έχει καθολική υπεροχή ήταν αποτέλεσμα κυρίως της κόπωσης της σωματικής των παιδιών του ΠΑΟΚ, ότι είχαν πρόβλημα στη φυσική κατάσταση ή κυρίως της νοητικής, επειδή οι παίκτες του Άγιαξ είχαν συνεχώς την μπάλα στα πόδια και ο ΠΑΟΚ συνεχώς ήταν πίσω από την μπάλα. Και αυτό κουράζει και σωματικά και νοητικά τον ποδοσφαιριστή, έτσι, όταν αμήνεται συνεχώς για αρκετά λεπτά. Όπως ακριβώς το λες, Γιώργο. Νομίζω ότι από τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ ο ΠΑΟΚ, τελείως στο πνευματικό κομμάτι είναι σαν να τα παρατήσαν οι παίκτες. Γιατί από εκεί και πέρα υπήρχε μια μονοτονία όσον αφορά τον Άγιαξ και το παιχνίδι. Δεν μπορέσαμε, δεν προκαλέσαμε, δηλαδή κάποιες μάχες του ΑΚΟΠ και μία-δύο στιγμές που ο Πέλκας έδωσε ωραίες κάθετες πάσες στον Ζαμπά. Ναι. Ποιον ξεχώρισες από τον ΠΑΟΚ χθες? Ελκαντουρί και ΑΚΟΜ νομίζω έκαναν ένα καταπληκτικό παιχνίδι, αλλά φυσικά μετράει πάρα πολύ και το λέω γιατί μου αρέσουν μερικοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή το Θράσος και η μαγιά του Μάτος είναι όπως παράδειγμα που δίνεις. Ναι. Για τον Εσίτη που είπαμε και πριν... Έτσι, όπως... δηλαδή, τον Μάτος το γνωρίζουμε, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος με τα λάθη. Τώρα κάπου χάσαμε τον Τάσο Ζέρβα. Πάμε πάλι λίγο Τάσο, και τώρα κάπου χάνετε το σήμα. Τώρα μας ακούς? Όχι, τώρα έχουμε ένα θεματάκι. Κάνει χιόνια και μήνες. Τώρα σε ακούμε, τώρα σε ακούμε. Δεν ξέρω αν χάθηκα, αλλά έλεγα πάντως για τον Ελκαντουρί και τον Άκμομ. Ναι. Ότι πραγματικά έχουμε κάνει πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι, και ο Άκμομ νομίζω θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Νομίζω είναι το ότι καλύτερο διαθέτει ο ΠΑΟΚ ως project και για τα επόμενα χρόνια θα του φέρει και πολλά χρήματα στα ταμεία νομίζω. 100%. Δεν έχω καμία αμφιβολία, πραγματικά καμία αμφιβολία. Εξαιρετικός. Και από πλευράς Άγιαξ, ποιον έτσι από το χθεσινό βράδυ, γιατί εντάξει, τους είδαμε και πέρυσι, τους θαυμάσαμε πολλές φορές. Χθες ποιος σου άρεσε περισσότερο? Δεν υπάρχει, νομίζω τον Άγιαξ είναι μια συνολική υπεροχή ως ομάδα, δεν υπάρχει παίκτης που να σε χωρίζει. Αν θα λέγαμε κάποιος τι έδωσε το κάτι παραπάνω είναι ο Ζιγέ. Ο Ζίγες, έτσι είναι. Αλλά τους παρατηρείς ότι... Ο Ζίγες, σωστά. Παρατηρείς τον τρόπο, και αυτό λέω ότι είναι το παιδί, ότι με 1-2-1 στην πλάτη, ο τρόπος που ξεκινά να παίξει το δεύτερο ημίχρονο, καταλαβαίνεις ότι αρχίζουν και ανεβάζουν την απόδοση αυτή. Έχοντας την έλεγχο του παιχνιδιού, αρχίζουν οι μεταβάσεις είναι πιο γρήγορες, λειτουργούν πιο ακαριαία. Αυτό θα πει να είσαι ομάδα του επίπεδου. Έτσι, και βγάζουν πολλούς. Στις περισσότερες φάσεις βλέπαμε να λειτουργούν αυτοματοποιημένα, έτσι, να βγαίνουν οι συνδυασμοί και οι πάσες χωρίς καν να το σκέφτονται. Με μία όλες οι παλιές. Αυτό είναι. Εντάξει, πέρα τον άλλον, ο Άγιαξ είναι μια καταπληκτική ομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και άτρωτη. Σαφώς. Αυτό το λέω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να. Μπορεί να του σοκάρει. Μπορεί να του σοκάρει στην Ολλανδία.
Ποιον θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως τον αδύναμο κρίκο του Άγιαξ από τη χθεσινή βραδιά? Όσον αφορά τους φοιτητές, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να υστερεί. Γι' αυτό λέω είναι μια συνολική, όπως συνολικά είναι μια καλή ομάδα, έτσι και το σημείο που πρέπει να δούμε σαν αδύναμο κρίκο στον Άγιαξ είναι η αμυντική της μετάβαση. Είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό και όπως το δείξαμε και στο Repress, δεν υπάρχουν καθόλου βοήθειες στην αμυντική γραμμή από τις υπόλοιπες ζώνες. Ωραία, Τάσο, έτσι όπως είδες τον ΠΑΟΚ χθες, ως πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, ως πρώτο του Φερέιρα στον πάγκο, πιστεύεις ότι συνολικά αυτή η ομάδα, ασχέτως αν περάσει ή όχι τον Άγιαξ, μέσα στη χρονιά τι καλύτερο έχει να μας δώσει από πλευράς θεάματος σε σχέση με πέρσι, γιατί από αποτελέσματα τι καλύτερο να μας δώσει, και αν πιστεύεις ότι μπορεί σε αυτό το top επίπεδο, γιατί εγώ αυτό θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ αυτό που κέρδισε χθες είναι ότι έδειξε ότι είναι ομάδα επίπεδο Champions League, ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το top επίπεδο απέναντι σε τέτοιες ομάδες. Η προσέγγιση όσον αφορά δηλαδή το τι είδαμε από τον Λουτσέσκο και τι θα δούμε από τον Φερέιρα είναι συγκεκριμένη. Ο Φερέιρα ένας προπονητής ο οποίος θέλησε πάρα πολύ σύντομο χρόνο να εκδηλώνει τις επιθέσεις του από τη στιγμή που κερδίζει την μπάλα. Δηλαδή η άμεση μετάβασή του πρέπει να είναι αγκαρία σε 5 με 7 δευτερόλεπτα να έχει εκτελέσει επίθεση. Ο Λουτσέσκο ήταν ένας προπονητής του πιο safe. Και ήθελε να έχει την κατοχή, να έχει τον έλεγχο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο και θα βρούμε τον γκολ μέσα από κάποιες ενέργειες. Περισσότερο να σου πω αλήθεια για αυτό που κρατάω είναι ότι μου άρεσε πολύ η δήλωση του Πέλκα ότι πιστεύω στο πλάνο του προπονητή. Αυτό κατευθείαν σε επισηκάζει σε λίγο ότι δεν τη σιγουριά κατά τη συνέχεια. Ναι. Γιατί αν έχει ήδη κερδίσει τους ποδοσφαιριστές, μόνο προς τα πάνω μπορεί να πάει η ομάδα και ο συλλόγος. Ναι, και αν λάβουμε υπόψη ότι ακόμη είχε πολύ μικρό διάστημα για να βάλει τις δικές του πινελιές και ήδη είδαμε πράγματα όπως τα δύο γκολ που φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι δουλειά του, δική του και του τεχνικού επιτελείου του, και αν λάβουμε υπόψη ότι θα έρθουν και οι τραυματίες Βιερίνια, Μαουρίσιο, Βέρμπλουμ και θα γίνουν και δύο-τρεις μεταγραφικές κινήσεις ακόμη, νομίζω θα δούμε ωραία πράγματα τον ΠΑΟΚ φέτος. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος από τη χθεσινή βραδιά, από όσα είδαμε, ότι δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι ανεβαίνει επίπεδο συνεχώς. Ξεκάθαρα. Απλά θα θέλαμε έτσι να δώσουμε και ένα tip, νομίζω ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ με αυτό το κεντρικό άξονα του δεν θα λέγαμε ότι ενισχύθηκε ή ότι έχει πάει σε κινήσεις οι οποίες τον έχουν δώσει πράγματα. Δηλαδή και ο εσύ και ο Αγούστος ακόμα φαίνεται ότι θέλουν πολλή δουλειά για να μπορέσουν να φτάσουν και οι δύο στο βαθμό και στο επίπεδο που είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και η υπόλοιπη λειτουργία του. Ναι. Οπότε λες να περιμένει τον Μαουρίσιο ή να ψάξει ένα οχτάρι άλλου τύπου. Πιο box-to-box παίκτη. Εντάξει, μαζεύονται πολλοί παίκτες εκεί στην κεντρική γραμμή, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το χειριστούν, αλλά είναι ένα ερωτηματικό. Γιατί είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τίποτα παραπάνω από ό,τι θα έπαιρνε αν κρατούσε τον Κάνιας, ούτε από τον Εσίτη, ούτε από τον Αυγούστου. Ναι. Ή τον Σάχοφ, έτσι. Και λέω αυτούς που είχαμε ήδη, γιατί γνωρίζουμε το τι έδιναν. Με βάση τη χθεσινή εικόνα, την έκανα και στα παιδιά αυτή την ερώτηση, με βάση την χθεσινή εικόνα, και αν είναι τέλειο ο ΠΑΟΚ δεν περάσει τον Άγιαξ, γιατί είναι ένα εφικτό ρε παιδί μου έτσι, να μην περάσει τον Άγιαξ, θα μπορέσει να προχωρήσει στο Europa League. Αν είναι σοβαρός, παρουσιαστεί σοβαρός και με βάση αυτά που είδαμε και χθες στο παιχνίδι του, που μεγαλώνει και σαν ομάδα και ανταγωνίζεται αυτές τις ομάδες τύπου Άγιαξ. Να προχωρήσει λέγοντας να πάει και πιο κάτω από τους ομίλους, έτσι, όχι να ναι, αυτό εννοώ. Αυτό, να προχωρήσει εννοώ και στα νοκάουτ κανονικά, έτσι, αυτό. Ναι, νομίζω ότι έχει τις δυνατότητες, ειδικά θα έχει στο Europa League, ότι μπορεί να επιτρέψει να κάνει και μια καλή πορεία πέρα από τον 32 του στο Europa League. Έχει τα φόντα δηλαδή, γιατί και έτσι μεγαλώνει και ένα σύλλογο. Αυτό, αυτό λέγαμε και πριν. Να έχει παραστάσεις για να μπορέσεις να πας ακόμα παραπέρα. Σωστά. Ωραία, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω μας έδωσες πολλές απαντήσεις και σε εμάς και στον κόσμο, έτσι χρήσιμες να καταλάβουμε και καλύτερη ανάλυση τα πράγματα στο τακτικό κομμάτι. Καλή συνέχεια, καλά να περάσεις, καλό μεσημέρι. Ωραία λοιπόν, ωραία μας τα εξήγησε ο Τάσος Δέρβας. Συμφωνούμε πάντως στο κομμάτι αυτό που έχουμε πει με την ευρωπαϊκή διάκριση ή με τον πρωταθλητισμό στην χώρα σου, ότι είναι καλύτερο, εντάξει καλό το πρωτάθλημα και το κύπελο, αλλά πρέπει να κάνεις και την πορεία στην Ευρώπη, να δώσεις και εκεί λίγο βάση, γιατί έτσι μεγαλώνεις σαν σύλλογος. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Στην Ελλάδα σε ξέρουν όλοι, πρέπει να σε μάθουν και στο εξωτερικό. Ναι. Και από τη στιγμή που έχεις καλή ομάδα φέτος, πρέπει να δώσεις βάση εκεί πέρα και μπορείς να προχωρήσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό πώς η Ντνίπρο πήγε τελικό, πώς η Μπράγκα πήγε τελικό Europa League, η Φούλα με χίλιες δύο ομάδες πήγε, η Μίτλεσπρο παλιότερα. Γιατί να μην μπορεί να πάει και μια ελληνική ομάδα. Έτσι, που έχει τις δυνατότητες. Να δώσει, έτσι, ωραίες, να δώσει πιο πολύ βάση. Ναι. Πάντως, έτσι, νομίζω ο Τάσος Δέρβας μας τα εξήγησε όλα και για τις αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία του Άγιαξ και αντίστοιχα του ΠΑΟΚ και το που μπορούν να κοιτάξουν, τι μπορούν να κοιτάξουν περισσότερο στη ρεβάνς, που πρέπει να επικεντρωθούν. Και πώς θα ξεκινήσει, με ποια φιλοσοφία θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ? Πάμε αμυντικά και να εκμεταλλευτούμε τα κενά που έχει ο Άγιαξ και να χτυπήσουμε?
πάμε επιθετικά, αλλά πίσω θα είμαστε λίγο ευάλωτοι γιατί αυτή είναι πάρα πολύ δυνατή. Πρέπει να, λίγο να δούμε και τη φιλοσοφία που θα ακολουθήσει στο δεύτερο παιχνίδι, πώς θα ξεκινήσει και πώς θα του βγει κιόλας. Ναι. Παίζει ρόλο. Ναι, αυτό. Γιατί όπως είδαμε και χθες, οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν διαφορά σε αυτά τα μάτια και που μπορούν να κρίνουν το αποτέλεσμα. Ναι. Αν δεν προσέξεις την άμυνά σου. Ναι, μια στιγμή δεχτείς, που χάθηκε η συγκέντρωση. Μπορεί να διασυρθείς κιόλας με την επίθεση που έχει. Ναι. Αν υπήρχε αυτό. Πιο καθαρό μυαλό, θα μου πεις πόσο δύσκολο είναι να διατηρεί μια ομάδα τη συγκέντρωση 100% όταν δέχεται τέτοια πίεση, όταν παίζει μια ομάδα αυτού του επίπεδου, σε πιέζει συνεχώς ψηλά, παίζει τα κόκκινα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έρχεται η κούραση σωματική, έρχεται και η νοητική. Χάνει τη συγκέντρωση πολύ πιο εύκολα. Πάντως νομίζω πως ανταποκρίθηκε καλά εχθές ο ΠΑΟΚ αμυντικά. Όταν ναι, παράλληλα και Κρέσπο ήταν καλή. Άσχετα να βαρέλα κάνει το κρίσιμο λάθος εκεί του. Εντάξει, δεν νομίζω ότι του έλειξε κάποιο στο φταίξιμο. Ναι, ήταν καλό ο Βαρέλα, κατά τα άλλα. Ήταν πάρα πολύ καλή η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Υπήρχαν παίχτες σε όλες τις γραμμές. Δυσκολευόντουσαν οι παίχτες του Άγιαξ να βρουν χώρους. Έτσι που μπορεί για αυτούς να ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν το περίμεναν ίσως να αντιμετωπίσουν μια τόσο σκληρή άμυνα. Ναι. Έτσι. Οπότε αυτό. Θα μένει να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί ο ΠΑΟΚ, πώς θα μπει στο ξεκίνημα του παιχνιδιού στην Ολλανδία. Με ποια προσέγγιση θα αντιμετωπίσει το παιχνίδι. Ναι. Να παίξουμε αμυντικά και ό,τι μας βγει μπροστά, γιατί πρέπει να κυνηγήσει τον γκολ σίγουρα. Θέλει μόνο την πρώτη πρόκληση. Τη νίκη, ναι, είπαμε σίγουρα. Την αρχή δυνατά να κυνηγήσουμε τον γκολ, αλλά πίσω θα είμαστε αρκετά ευάλωτοι γιατί. Ειδικά και μέσα στην έδρα τη Ολλανδία και με τη στήριξη του κόσμου και με αυτή την επίθεση που έχουν. Θα είναι και γεμάτο το γήπεδο, έτσι έχουν εξαλειφθεί τα εισιτήρια. Θα πιέσουν πάρα πολύ. Ναι. Ωραία. Με αυτή την πολύ ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα που κάναμε με τον Ταυσερό, πόσο μου αρέσουν αυτές οι ποδοσφαιρικές ειδήσεις με ανθρώπους που είναι μέσα στο άθλημα, που έχουν φάει τα χρόνια του στα γήπεδα και μπορούν να δώσουν απαντήσεις, να σου εξηγήσουν πράγματα που ίσως με το απλό μάτι, με την απλή έτσι, οπτική που βλέπουμε εμείς στο παιχνίδι είτε από το γήπεδο είτε από την τηλεόραση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα τόσο εύκολα. Εντάξει, δεν λέμε τους υπόλοιπους άσχετους, έτσι. Προφανώς. Αλλά εντάξει, τώρα ο Τάσος είναι ένα παιδί που σε αυτό το κομμάτι και τη ανάλυση τα βλέπουμε και στο Repress, όπως σωστά μας είπε, έδειξαν το χθεσινό match πριν το δούμε. Σωστό. Έτσι, οπότε. Είναι διαβασμένοι για να λέμε αυτό, πράγματα αυτό. Μπράβο, ναι, που έχουν βάση και όχι απλά όπως μας κατεβαίνουν το μυαλό. Ωραία, κάπως έτσι. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής Ολίβερο Παντού. Θα έχουμε και ανοιχτές γραμμές συνέχεια στο 2-3-10-2-87-8-8-8. Επιστρέφουμε εδώ και για άλλες δύο ώρες ακόμη για να ασχοληθούμε με ό,τι άλλο έχουμε αφήσει από τα παρελειπόμενα του χθεσινού αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Να δούμε τι γίνεται και στα του Άρη, όπου λύθηκε το πρόβλημα με το ρεύμα. Θα τα δούμε συνέχεια πιο αναλυτικά. Έχει έρθει και ο Ντεμπόκ, υπάρχουν έχουμε και αφήξεις, ναι. Έτσι. Θα τα δούμε συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε εδώ. Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 7 λεπτάκια μετά τις 3. Ο Λίμπερο Παντού. Δεύτερη ώρα στην εκπομπή. Ως και τις 5 θα πάμε παρεούλα. Χρήστος Γιουβάνογλου, Γιώργος Μπαϊράμτη και Κρός Παναγιωτή στα μικρόφωνα του Λίμπερο. Ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα να σχολιάζουμε όσο είδαμε χθες βράδυ στην Τούμπα στο συναρπαστικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, το οποίο νομίζω όσους πήγαν στο γήπεδο και όσοι το είδαν από τις τηλεοράσεις ήταν πάρα πολύ. Χρήστο Γιουβάνογλου 41% τηλεθέαση. 41,2% βάρεσε το, χτύπησε το open κόκκινα, έτσι. Στο δεύτερο μήχρονο που μεταφράζεται σε γράφει για σε τι κόσμο, σε τι αριθμό μεταφράζεται αυτό το ποσοστό. Έχουμε εικόνα. Εννοείς σε πόσα. Ναι, σε πόσους τηλεθεατές αυτό. Α, σε τηλεθεατές. Πρέπει να είναι πάνω από 100,000,000 σίγουρα. Λογικά. Ένα, 1,5 εκατομμύριο τώρα. Πρέπει να είναι κάπου εκεί. Ναι. Πολλοί κόσμοι πάντως το παιχνίδι του ήταν κατάμεστοι. Όσοι έτσι αγαπούν το ποδόσφαιρο και θέλησαν χθες να δουν μια γεμάτη ποδοσφαιρική βραδιά, νομίζω το απόλαυσαν έτσι. Το μάτς ήταν πολύ γεμάτο, είχε ωραίο ρυθμό, είχε φάσεις. Είχε εναλλαγές συναισθημάτων, εναλλαγές στον τρόπο παιχνιδιού και από τις ομάδες. Ήταν ενδιαφέρον να παρακολουθείς και τα σχόλια στα μέσα. Πάντα όλοι το κάνουν ναι, αυτό. Ότι με το που μπήκε το πρώτο γκολ του Άγιαξ, όλοι λέγανε ξεκίνησε η κατηφόρα και αυτά, έτσι. Ότι ναι. Θα αυξηθεί και άλλο ο δείκτης του σκόρ υπέρ νομίζω των Ολλανδών. Το έγραψε πολύ ωραία ένας φίλος στο Facebook ότι μπορεί με το που έγινε το 2-1 να υπάρχει το ρεκόρ σβησιμάτων post. Και stories στο Instagram και στο Facebook καταδύστηκα με το που έγινε το 2-1. Έχει γίνει αυτό που λες. Δεν κατάλαβα. Έγινε αυτό. Προφανώς. Δεν ξέρω, δεν το πρόσεξα. Είναι αυτό που λες ότι με το που έβαλε τον goal line ξεκίνησαν διάφορα σχόλια. Είναι αυτό που λένε κρυφτήκανε. Ναι. Κολοτούμπαρε, σβήσανε. Είδα κάποια σχόλια εγώ που λέει τώρα κρυφτείτε στο 2-1. Σβήσανε πώ, κατεβάσαν stories. Υπήρχαν και πολλοί φίλαθλοι που έβλεπα εγώ, παρακολουθούσα σε κάθε goal τα σχόλια. Που γράφανε μπράβο στον ΠΑΟ και την ανατροπή κτλ. Εντάξει, ήταν φυσικά και αυτοί που λέγανε κρυφτείτε τώρα κτλ.
Αλλά είχαμε και ωραία μηνύματα. Και ξέρεις το κλασικό μπράβο στον ΠΑΟΚ από έναν Ολυμπιακό. Μπράβο στον ΠΑΟΚ από έναν ΑΕΚΣΥ. Ναι, αυτό, αυτό που κάνω. Υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα στο 2-1. Ναι. Και μπράβο στον ΠΑΟΚ και πάμε και τα λοιπά. Και την Ελλάδα μετά, ξέρεις δηλαδή, πώς πάει. Πρέπει να δηλώσεις από δίπλα και τι ομάδα είσαι. Δεν αρκεί. Ποδοσφαιρόφιλος, βλέπω το μάτς. Για πάρεις like. Υπάρχουν και αυτοί που λέει καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ που είναι ΠΑΟΚΣΥ. Υπάρχουν και αυτοί. Ναι. Το πάνε σε άλλο level. Ήθελα να πω επίσης για ένα ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον στατιστικό που υπήρχε. Στο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ είχε 7 τελικές προσπάθειες, των οποίων οι 4, αν δεν κάνω λάθος, στο στόχο. Ενώ ο Άγιαξ είχε 4, δηλαδή μετά... πέρα και ο ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο μέρος όμως, το πώς νομίζω είναι εκδικό και τη εικόνα του παιχνιδιού που άλλαξε, ο ΠΑΟΚ τελείωσε το μάτς με 9, δηλαδή έκανε μόλις 2 τελικές προσπάθειες στο δεύτερο μέρος. Οι οποίες τελικές προσπάθειες ήταν. Δεν μπορώ να θυμηθώ τις φάσεις. Δεν πρέπει να έχει σωστό. Δεν απείλησε, γιατί η μεγαλύτερη φάση του δεν έγινε τελική προσπάθεια. Ουσιαστικά ήταν όταν βγήκε με προποθέσεις στην αντεπίθεση με τον Ζαμπά και τελικά η πάσα του κόπηκε. Οπότε δεν μετρήθηκε εκείνη ως τελική προσπάθεια. Ο Άγιαξ έφτασε τις 17. Από τις 4 έκανε 13 τελικές στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Από τις 4 του πρώτου ημίχρονου. Φάνηκε ότι φόρτσαραν κιόλας. Ναι, ανέβασε ξεκάθαρα την απόδοσή του. Τον ανέβηκαν και ο Φαντεμπέκ και ο Τάντιτς. Με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο κιόλας. Να το πούμε γι' αυτό. Δηλαδή δεν ήταν γιόμες και τέτοια, ήταν κάτω η μπάλα. Ναι, δηλαδή ναι, πιέστηκαν και θα πει ότι θα κάνουν γιόμες και θα πάνε σε μονομαχίες κτλ. Όχι. Παίξαν την μπάλα κάτω, έδειξε την ποιότητα του Άγιαξ στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι αλήθεια αυτό. Όχι, είχε ξεκάθαρα διαστήματα το μάτς. Από το 1 ως το 20 ήταν Άγιαξ, από το 20 ως 45 ήταν ΠΑΟΚ και από το 50 ως το 90 ήταν Άγιαξ. Μπορεί να μένει μια πικρία που ο ΠΑΟΚ δεν πήρε την νίκη, προηγήθηκε, αλλά νομίζω ότι. Συνολικά στην εικόνα. Είναι επίτευγμα αυτό που έγινε. Ότι πήρε ένα χ από τον. Αν δούμε συνολικά την εικόνα του παιχνιδιού στα 90 λεπτά, το αποτέλεσμα είναι για μένα δίκαιο. Ναι, σωστά. Είναι δίκαιο. Μπορεί το 2-2 να έγινε με τρόπο τον οποίο έγινε και το πρώτο που ήρθε με το αυτογκόλ, το πρώτο γκολ του Άγιαξ, αλλά συνολικά με την εικόνα του παιχνιδιού, με τι ευκαιρίε των δύο ομάδων, τα διαστήματα που είχαν την καλύτερη απόδοση στο παιχνίδι. Και γενικά το τι δικαιούνταν να πάρουν από το χθεσινό μάτς, νομίζω πήραν αυτό που δικαιούνταν και ήδη. Μπορεί και το 2-2. Μπορεί και οι παίκτες του Άγιαξ φάνηκε λίγο ότι ενοχλήθηκαν έτσι πως βάλαν τον γκολ. Ούτε αυτό το περίμεναν. Γιατί άμα δεις το ισοφαρίζει ο Χούντελαρ και δεν πανηγυρίζει κανένας. Έτσι δεν είναι. Σου λέει δεν το περιμέναμε έτσι, θέλαμε να το βάλουμε αλλιώς τον γκολ. Αλλά είναι γκολ γι' αυτό έτσι φυσικά. Αυτό. Δεν το έδειξαν, δεν το πανηγύρισαν τον γκολ το 2-2. Ναι. Πάντως ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την παράδοση που τον θέλει να. Και την παράδοση που τον θέλει να φέρνει σοπαλίες με τον Άγιαξ. Τέταρτη σοπαλία στα 5 μεταξύ του παιχνίδια ήταν. Και αρκετά γκολ. Η μόνη ήττα του ήταν με 1-2 το 16 στην Τούμπα. Ναι, και την παράδοση που τον θέλει ακόμη να πληρώνει εύκολα λάθη σε αυτό το επίπεδο. Και δείχνει ότι δεν ακόμη χρειάζεται η εμπειρία. Δεν έχει την εμπειρία και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το επίπεδο. Μια έτσι. Στιγμή να χαθεί συγκέντρωση μπορεί να γίνει στραβή που λέμε. Και συνεχώς ο ΠΑΟΚ έχει και την ατυχία μεν πληρώνει και κάποια φθηνά λάθη. Το είδαμε τα δύο γκολ που δέχτηκε χθες. Και επίσης συνεχίστηκε η παράδοση που τον θέλει να μην μπορεί στην Τούμπα να κρατήσει μεγάλες ομάδες χωρίς να σκοράρουν. Έχει δεχτεί, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, σε όλα τα παιχνίδια στα προκριματικά του Champions League γκολ στην Τούμπα και μάλιστα σε όλα δύο γκολ και πάνω. Μόνο σε ένα μάτς και δεχτεί ένα γκολ. Το 2-1 με τη Βασιλεία, στο οποίο κέρδισε πέρσι. Σε όλα τα άλλα υπόλοιπα παιχνίδια έχει δεχτεί δύο γκολ και πάνω. Από που θεωρητικά είναι το όπλο του ΠΑΟΚ και Τούμπα. Ναι. Εντάξει, στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι εκτός γράφει ιστορία. Mm-hmm. Οπότε. Είναι το περίεργο πάει αυτό, τώρα στο Άμστερνταμ να σκοράρει και ο ΠΑΟΚ. Ναι, το χρειάζεται. Άμα θέλει να προκριθεί, πρέπει να σκοράρει. Έτσι. Έτσι. Είναι. Λοιπόν, έχουμε και δηλώσεις του Ντάλι Μπλίντ, ο οποίος. Ντάλι Μπλίντ, μίλησε σε μίμη της Ολλανδίας. Ο πιο έμπειρος παίκτης του ΕΑΝΤΑ. Παραδέχτηκαν κιόλας ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια σκληρή ομάδα. Όλοι οι παίκτες και ο προπονητής του Άγιαξ. Ίσως δεν το περίμεναν. Ναι, η ομάδα μας έσπασε στα δύο, λέει. Mm-hmm. Ασκώντας πίεση, δεν πήραμε τον έλεγχο γιατί η ομάδα μας έσπασε στα δύο. Δεν ήμασταν πραγματικά οι αυτοί μας στο δεύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου. Αναφέρεται από το 25 και μετά. Και μας κόστησαν τα δύο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν παίξαμε όπως θα θέλαμε. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, αλλά το 2-2 δεν είναι αυτό που δείχνει ο αγώνας, αλλά δεν είναι ένα κακό αποτέλεσμα. Για το πρώτο 20 λεπτό αγώνα είπε ότι δεν κατορθώσαμε πλέον να κάνουμε διαχείριση στην κατοχή μας. Ψάξαμε και δεν μπορούσαμε να βρούμε χώρους. Αν δεν ασκούσαμε μεγάλη πίεση, αυτό θα έπρεπε να παίξουμε σε πολύ μεγάλους χώρους και θα είχαμε μεγάλη δυσκολία σε αυτό. Θα πρέπει να κοιτάξουμε την ομάδα μας και τώρα και όχι τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι μια προσέγγιση την οποία πρέπει να έχει και ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του, να κοιτάξει το πώς θα παρουσιαστεί εκείνο στο παιχνίδι πρώτα και στη συνέχεια τι θα κάνει ο Άγιαξ, ο αντίπαλος του. Λοιπόν, για το δεύτερο παιχνίδι είπε ότι έχουμε σκοράρει δύο γκολ στον πρώτο αγώνα.
Είναι ένα αποτέλεσμα που θα μας βοηθήσει στο δεύτερο αγώνα. Στο δεύτερο μάτς θα πρέπει να συνεχίσουμε με το παιχνίδι που παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε τα προσόντα να παίξουμε το ίδιο και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Αν δείτε πώς παίζουμε στο δεύτερο μισό, αυτό ήταν καλό. Απλά πρέπει να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Βλέπετε ότι μας βοηθάει. Αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό αγώνα όπως τα 20 πρώτα λεπτά, θα μπορούσαμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να ασκήσουμε πίεση. Αλλά όταν χαλαρώσεις, έρχεται αυτό το αποτέλεσμα και πρέπει να μάθουμε από αυτό, ανέφερε. Δεν ξέρω αν είναι πλεονέκτημα, αλλά σίγουρα θεωρώ καλό ότι είναι θετικό να υπάρχει ρυθμός αγώνα και αυτό θα κερδίσουμε μέσα από τα συνεχόμενα παιχνίδια, ανέφερε συνέχεια, ερωτούμενος για την ετοιμότητα της ομάδας του αυτή την περίοδο. Λοιπόν, να θυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να σχολιάσετε όσα είδατε χθες στην Τούμπα ή ό,τι άλλο θέλετε. FM και ενώ το ονοματεπώνυμος και αποστολή στο 54526. Και ακόμη να θυμίσουμε ότι δίνουμε και σήμερα διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βερνίνα του Ρίτζη Καζίνο Θεσσαλονίκη. Αύριο στις 8 η μεγάλη μάχη του Άρη με τη Μόλντε στην Νορβηγία. Θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το θέατρο Βερνίνα του Ρίτζη Καζίνο Θεσσαλονίκη, εκεί που θα υπάρχει και, έτσι και ατμόσφαιρα Βικελίδη, θα μπορούσαμε να πούμε. Ωραίο κλίμα από τους φίλους του Άρη που θα βρεθούν εκεί. Ο Λίμπερο δίνει τις διπλές προσκλήσεις με πολύ απλή διαδικασία. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να τις κερδίσετε, καλείτε από τώρα και ως τις 5 στο 2310-287-888 και αυτόματα κερδίζετε μία διπλή πρόσκληση για να βρεθείτε εσείς εκεί στο θέατρο Βερνίνα του Ρίτζη Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η πρόσκληση περιλαμβάνει απεριόριστη μπύρα και λαχνούς για τις κληρώσεις που θα γίνουν στο ημίχρονο. Οπότε δεν έχετε οι φίλοι του Άρη παρά να καλέσετε στο 2310-287-888 και οι φίλοι του ΠΑΟΚ μπορούν να καλούν στο ίδιο νούμερο, στο 287-388, για να τα πούμε στον αέρα, να σχολιάσουμε μαζί τον αέρα όσα είδατε χθες βράδυ στην Τούμπα. Έτσι, αφήνουμε ανοιχτές γραμμές από εδώ και στο 6 ως και τις 5. Όποιος θέλει να παρέμβει για να κάνει το δικό του σχόλιο, να συζητήσουμε εδώ παρεούλα για την ωραία ποδοσφαιρική βραδιά που ζήσαμε χθες το βράδυ στην Τούμπα. Χρήστος Γιουβάνογλου, Γιώργο, είναι πολύ ήσυχος σήμερα. Δεν ξέρω, προσγειωμένος από το αποτέλεσμα, ίσως περίμενε πιο άνετη επικράτηση του ΠΑΟ και ήρεμος σε βλέπω. Πώς το έζησες το παιχνίδι? Αναμονή μιας εβδομάδας δεν είναι κάτι. Πώς το έζησες το μάτς? Σίγουρα με άγχος. Εντάξει, στο 2-1 ένα ψηλό καρδιακό σε συνδυασμό με ένα εγκεφαλικό εκεί... Όσοι ήμασταν μέσα στο γήπεδο τουλάχιστον. Και εγκεφαλικό και καρδιακό. Όλα μαζί, ναι, ρε παιδιά. Δηλαδή, αποτύχεις έχουμε εδώ τώρα. Κόντεψα να μείνω, ναι. Και όσοι ήταν δίπλα μου στην. Αγνός ποδοσφαιρόφιλος που απόλαυσε την παράσταση των δύο ομάδων. Έφυγες απογοητευμένος όμως? Όχι, έφυγα πάρα. Την πικρία. Όχι, έφυγα ευχαριστημένος και με την πεποίθηση ότι μπορούμε να κάνουμε τη ζημιά στο Άμστερνταμ. Για μένα πάντως, εγώ έφυγα από την Τούμπα χθες πολύ γεμάτος από αυτό που είδα. Εντάξει, θυμάμαι και άλλα ποδοσφαιρικά βράδια που έφυγα γεμάτος. Έφυγα πολύ γεμάτος χθες στο γήπεδο. Δηλαδή, ήσουν προσιλωμένος στο παιχνίδι, σε κρατούσε σε ενδιαφέρον, σε γρήγορση σε όλο το διάστημα. Από τα κορυφαία ευρωπαϊκά μάτς, νομίζω, της δεκαετίας, να πούμε, που έχουν γίνει στην Τούμπα. Από σε άποψη ρυθμού, φάσεων, ναι. Συγκινήσει μπορεί να μην είχε όσες άλλα, δηλαδή αγωνία και. Εντάξει, δεν κρίνονταν και οι πρώτες, αλλά είχε φοβερό θέαμα και από τις ομάδες. Μου άρεσε πολύ και ο ΠΑΟΚ χθες και ο Άγιαξ, τον περιμέναμε. Δηλαδή. Και γεμάτος και από όσα άκουσα συνέντευξη τύπου που είδα τους δύο προπονητές να μιλούν ξεκάθαρα ποδοσφαιρικά, να μην στέκονται ούτε σε αστείες δικαιολογίες για την ετοιμότητα της ομάδας και όλα αυτά που πολλοί, αρκετούς προπονητές βλέπουμε να προσπαθούν να τα πλασάρουν σε συνέντευξη τύπου. Και οι δύο προπονητές μίλησαν ξεκάθαρα ποδοσφαιρικά, ανέλησαν το τι είδαν στο παιχνίδι, το τι έφταιξε για τα λάθη των ομάδων του. Και ο Τεν Χαγ μίλησε για την αδυναμία της ομάδας του στη μεσαία γραμμή, για το ότι δεν είχε πολλούς παίκτες έτοιμους. Που θα περίμενε το ότι αναγκάστηκε να βάλει τον Μπλίνγκ και τον Μαζραουί εκεί και το πώς είχε τα θέματα η ομάδα του. Και ο Φερέιρα μίλησε για το πώς είχαν δουλευτεί τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ και για το εξήγησε και τους λόγους τους οποίους η ομάδα του το περίμενε και ο ίδιος να κλατάρει μετά από ένα σημείο και από άποψη φυσική κατάσταση, γιατί ο Άγιαξ είναι πιο έτοιμος και από θέμα φυσική κατάσταση, γιατί έχει ξεκινήσει νωρίτερα προετοιμασία και δύο επίσημα παιχνίδια, αλλά και γιατί πρόκειται για μια έτοιμη ομάδα που με 2-3 μικροαλλαγές συνεχίζει από εκεί που είχε μείνει πέρσι με τον ίδιο προπονητή. Και ποιοτικά αυτό. Έτσι. Ποιοτικά καλύτερα. Και μου άρεσε πολύ, δηλαδή έφυγα πολύ γεμάτος και από το θέμα που είδα και από το πώς. Από αυτά που άκουσα μετά στην συνέντευξη από τους προπονητές που ήταν ξεκάθαρα ποδοσφαιρική. Ναι, είδαμε κάτι διαφορετικό. Ποδοσφαιρικές δηλαδή. Οι τοποθετήσεις τους. Ναι, ναι. Τις τοποθετήσεις, οκ. Okay. Ήταν ξεκάθαρα επίπεδου Champions League όλα όσα έγιναν χθες στην Τούμπα. Και ας μην είχε εντώνει, γιατί. Ναι, εντώνει ήταν βραδιά Champions League. Και ο κόσμος, εντάξει, άψογος και η ατμόσφαιρα και δεν έγινε το παραμικρό. Και αυτό να το τονίζουμε. Και εντάξει, τα αυτονόητα ήταν αυτά. Αλλά νομίζω ότι έχει οριμάσει ήδη πολύ ο κόσμος του ΠΑΟΚ και είναι έτοιμος για τέτοιες βραδιές. Τώρα θέλω να ρωτήσω τον Χρήστο, ήταν άδειοι διάδρομοι?
Όχι. Όπως πρέπει. Κοίταξε. Γενικά θα υπάρξει, θα υπάρξει τιμωρία. Πώς το βλέπεις εσύ που βρισκόσουν εκεί, τηρήθηκαν τα. Πρόσεχε. Γενικά στο γήπεδο. Οι νόμοι. Γενικά στο γήπεδο είχαν και security τα παιδιά εκεί πέρα από το security, ήταν στα διασώματα κτλ. Εντάξει, τώρα στο πέταλο, όσο να είναι, μια έτσι πολυκοσμία την είχαμε. Mm-hmm. Είναι η αλήθεια. Πάντως δεν είχαμε ούτε κροτίδες, τέτοια φωτοβολίδες, δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, όχι. Οπότε από εκεί δεν κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ να. Ναι, ναι, ναι. Για κάποιο χρηματικό πρόστιμο να υποθέσει. Ίσως ένα πρόστιμο για, θα υπάρξει για τις. Για τους διαδρόμους τους. Για τα διαζώματα. Τους, ναι. Για τα διαζώματα. Εντάξει. Συνθισμένα, είναι αναπόφευκτο ίσως αυτό, έτσι. Συνθισμένα πράγματα αυτά δεν είναι. Mm-hmm. Δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση. Πλέον. Ωραία. Χρήστο, άλλο, τι έζησες χθες, τι διαφορετικό περίμενες, ποιο ήταν το συνέστημα. Νομίζω ότι πολλοί απογοητεύτηκαν όπως μπήκε το πρώτο γκολ. Έτσι είδαμε και η Τούμπα λίγο ηρέμησε, έκατσε να πούμε, γιατί ήταν όρθια. Ήρθαν στο μυαλό τους μνήμες, αλλά μετά το μετά την ισοφάριση και το 2-1 ήταν πίστευαν όλοι ότι θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να βάλει ένα τρίτο γκολ, αν όχι και ένα τέταρτο. Το πίστευαν ότι θα γίνει ανατροπή μετά το 0-1 του Άγιαξ. Όχι. Νομίζω πολλοί δεν το πίστεψαν και γι' αυτό κάνει ακόμα μεγαλύτερη τη σημασία του. Ίσως το πίστεψαν, είναι αυτό που λέει ο Γιώργος. Του επιτεύγματος που έκανε ο ΠΑΟΚ. Ίσως η κλωτσιά του Μάτος εκεί πέρα ξύπνησε και την Τούμπα ταυτόχρονα. Είναι αυτό που είπε ο Γιώργος. Κατάλαβες. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε και ο πιο, έτσι, ο πιο αισιόδοξος, που εγώ είμαι ο πιο αισιόδοξος, θα πίστευε ότι μέσα σε 15 λεπτά ο ΠΑΟΚ θα βάλει 2 γκολ και θα προηγείται 2-1 τη ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά του Champions League. Σε 7 λεπτά μέσα το γύρισε. Ναι, το είχε κάνει πέρυσι με τη Σπαρτάκ, περίπου κάπως έτσι. Εντάξει, έγινε. Αλλά λες τώρα είναι μεγαλύτερη η ποιότητα που διαθέτει ο Άγιαξ, είναι πολύ πιο δύσκολο. Με τη Σπαρτάκ ήταν κιόλας 0-2 και το έκανε 3-2. Ναι, θέλω να σου πω ότι έγινε ανατροπή πάλι και μέσα σε ένα ημίχρονο. Ναι. Οπότε απλά άλλο μέγεθος. Είναι άλλο μέγεθος. Γι' αυτό ίσως δεν το πιστεύανε οι περισσότεροι. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, όταν αλλά έχεις μπροστά σου ποδοσφαιριστές που θαύμαζες από την τηλεόραση, που έπαιζαν στον Μπερναμπέου, που έπαιζαν στα μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα, και τους έχεις μπροστά σου και προηγούνται 0-1, η λογική λέει ότι θα πεις εντάξει, παιδιά, σφίξαμε. Ναι. Αυτή είναι η λογική. Η ποδοσφαιρική. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ έβγαλε ένα χαρακτήρα τον οποίο είχε και πέρυσι, γιατί η περσινή ομάδα χαρακτηριζόταν από αυτό το. Και συνεχίζει να χαρακτηρίζεται. Ναι. Για τις ανατροπές και για το πάθος που βγάζουν. Του Λουτσέσκου του πιστώνεται. Δεν συμβιβάζονται με την ήττα κτλ. Αυτό. Του Λουτσέσκου του πιστώνεται το μέταλλο νικητή που έχει περάσει και τη φιλοσοφία που έχει περάσει. Οπότε συνεχίζεται αυτή η φιλοσοφία από πέρυσι. Είναι και λογικό, γιατί είναι και σχεδόν ίδιο γκρουπ. Είναι ο ίδιος κορμός αυτό. Κατάλαβες. Άρα είναι λογικό. Εντάξει, από εκεί και ύστερα ήταν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα στην Τούμπα. Ήταν μια ατμόσφαιρα ποδοσφαιρική, αμιγώς. Δεν είχαμε έτσι κάποια. Οτιδήποτε διαφορετικό. Παρατράγουδα εννοείς και τα λοιπά. Ναι, ήταν άκρος. Άκρος ποδοσφαιρική, ποδοσφαιρικά μέσα στα όρια. Ναι, ναι. Αυτό. Τώρα. Ήταν μια ωραία ευρωπαϊκή βραδιά δηλαδή. Βραδιά, απόγευμα ξεκίνησε. Ναι, ετοιμάζονται οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ για το ταξίδι στο Άμστερνταμ και. Πόσοι θα βρεθούν στο Johan Cruyff Arena. Θα σε γελάσω, δεν νομίζω. Υπάρχει πληροφόρηση για τα εισιτήρια που θα πάρει. Γύρω εκεί στα δύο. Περίπου 2.000 θα είναι φίλοι του ΠΑΟΚ εκεί. Οπότε θα έχει τη στήριξη στην Ολλανδία. Ναι, βέβαια. Θα είναι και γεμάτο το γήπεδο και για του φίλου του Άγιαξ. Νομίζω έχουν κάνει ήδη το sold out, έχει ανακοινωθεί. Ναι. Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Ωραία. Αυτά για τον ΠΑΟΚ, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Ναι, και περιμένουμε να ακούσουμε και τις απόψεις του κόσμου τώρα στο 2-3-10-2-87-8-8-8. Όποιος θέλει να παρέμβει να σχολιάσουμε παρέα όσα είδαμε χθες στην Τούμπα. Τόσο θα δούμε, πρόκειται να δούμε. Ναι, να δούμε αν υπάρχει. Γιατί υπάρχει άλλο ένα ημίχρονο. Υπάρχει πίστη στον κόσμο του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς και τι περιμένει να δει ο κόσμος εκεί, έτσι. Στην Ολλανδία σε μία εβδομάδα. Παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε χερούλι, δεν είναι χερούλι αυτό. Τι είναι? Έφαγα το χέρι μου μόλις. Απαπαπαπα. Αφού γέρνει, δες το πώς είναι. Γέρνει. Έχεις δει χερούλι να γέρνει πολλές φορές? Έχω δει πόρτα να ανοίγει ανάποδα. Από πάνω το χερούλι. Γίνεται αυτό πράγμα? Πώς δεν γίνεται? Αλήθεια. Γιατί? Απίστευτο πραγματικά. Να πάμε λίγο στα τουάρι. Να πάμε. Να λίγο στρατόπεδο, γιατί να τρέχουμε. Τώρα, βασικά, να δώσουμε πρώτα τα χθεσινά αποτελέσματα, τα οποία τα αφήσαμε στην άκρη πριν, ναι. Και να πάμε μετά τις 3.30 να το διάλειμμα στο σατουάρι. Θες να τα δώσω? Ναι, να αναφέρουμε λίγο, να δούμε τι έγινε. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με το ζευγάρι που αφορά το ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, το Αποέλ Καραμπάκ
1-2, συγγνώμη, κέρδισε η Καραμπάκ μέσα στην Κύπρο. Ζορίζουν τα πράγματα. Δύσκολα για τον Αποέλ. Ζορίζουν τα πράγματα για τον Αποέλ. 1-2 στην Κύπρο. Προηγήθηκαν και με 0-2 οι Αζέροι. Έσωσε λίγο έτσι τα προσχήματα. Στο 90-5 στις καθυστερήσεις ο Αποέλ. Του έδωσε αυτό το γκολ του. Μερική, ναι, κάποιες ελπίδες για τον, όχι τον επαναληπτικό, για τη ρεβάνς. Έτσι. Στοιχηματικά πάντως είχε 4-45 το διπλό. 4-45 τη στιγμή που είχε δύο άσους. Πριν δώσει τα αποτελέσματα, πάμε λίγο στο φίλο που έχουμε στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Φίλος του ΠΑΟΚ. Τι ρωτάς τώρα? Σε ποια πόλη κάνεις εκπομπή εσύ? Εντάξει. Δυνατός. Βασικά αυτό που είδαμε χθες είναι αυτή η Αμερικανιά που λένε οι Αμερικάνοι, live to fight another day. Δηλαδή ζήσε ρε παιδί μου όπως μπορείς για να έχεις δικαίωμα για άλλη μια μάχη. Και ουσιαστικά αυτό έγινε. Όταν το μάτς πήγε στο 2-2, ο ΠΑΟΚ μαζεύτηκε πίσω, το σαλιγκάρι κλείστηκε. Γιατί ουσιαστικά όλοι γνωρίζουμε ότι αν έτρωγε τρίτο γκολ εκεί πέρα τελείωνε και το πράγμα. Καλά έκανε και οπότε λέτε που το έκανε. Ουσιαστικά διασφάλισε ο ΠΑΟΚ ότι έχει άλλη μια ζαριά, ρε παιδιά. Αυτό είναι τώρα. Έχει άλλη μια ζαριά. Άλλος μπορεί να πει ότι θέλει εξάρες, εντάξει. Σε κάθε περίπτωση έχει μια ζαριά. Τώρα κακά τα ψέματα, παιδιά. Το πρόβλημα για μένα στον ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή μόνο η φυσική κατάσταση. Τίποτα άλλο δεν φοβάμαι από αυτούς εκεί πέρα. Δηλαδή όσο ο ΠΑΟΚ έχει δυνάμεις να τους κυνηγήσει, θα αντέξει. Ο ΠΑΟΚ όταν κλάταρε από δυνάμεις, οι άλλοι πήρανε 10 μέτρα μπροστά. Γιατί όταν ο άλλος κατασκηνώνει από την περιοχή σου, είναι επειδή εσύ δεν έχεις δυνάμεις να τον κυνηγήσεις στο κέντρο. Ναι. Και μαζεύεσαι πίσω γιατί αισθάνεσαι ασφάλεια. Σωστά. Αυτό ακριβώς έγινε χθες. Όσο ο ΠΑΟΚ είχε δυνάμεις, τους κυνήγησε. Όταν τελείωσαν οι δυνάμεις, μαζεύτηκε πίσω. Έτσι. Αυτό συμβαίνει λόγω της ποιότητας που υπάρχει του Άγιαξ ή από τη φύση του. Δεν έχουν δυνάμεις οι δικοί μας να κυνηγήσουν άλλο. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω τα της προετοιμασίας. Εγώ είδα ότι κλατάρισαν οι παίκτες και ειδικά οι παίκτες του κέντρου. Εκεί κέντρο και μπροστά αυτοί που κρατούσαν τους αμυντικούς και τους μέσους του Άγιαξ ψηλά, συγγνώμη πίσω, αυτοί υποχώρησαν και ανέβηκε όλη η ομάδα του Άγιαξ μετά στο δεύτερο ημίχρονο και εγκαταστάθηκε έξω από την περιοχή. Πάντως γενικά ο Άγιαξ έπαιζε πολύ ψηλά, από το ξεκίνημα έπαιζε ψηλά και στο πρώτο ημίχρονο πάω όσο είχε τις δυνάμεις έβρισκε χώρους. Δηλαδή στο δεύτερο μέρος ειδικά που είχε την κατοχή έβαζε 5 και 6 παίκτες στην περιοχή όταν πλάγιο κοπούσε και πήγαινε να σπάσει την μπάλα τα πλάγια. Και τα στόπερ του ήταν πάνω από το κέντρο συνεχώς. Από εκεί και πέρα παιδιά, το μάτς το ευχαριστηθήκαμε αρκετά. Εντάξει, μη λέμε χαζομάρες τώρα. Εγώ προσωπικά έληξε 2-2, δεν μπορώ να πω ότι στεναχωρήθηκε ιδιαίτερα. Ίσα ακριβώς να σου πω αυτό που σου έλεγα την αρχή ρε παιδί μου, ότι και μόνο το γεγονός ότι έχεις κάποιες πιθανότητες να κυνηγήσεις ρεβάνς, είναι καλό ρε φίλε. Θα πας να δεις το μάτς με άλλη διάθεση. Εννοείται, με άλλη διάθεση. Πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάει να παίξει επιθετικά ή να κλειστεί πίσω και να γίνει ένα γκολ, να κυνηγήσει ένα γκολ? Δεν μπορείς να παίξει επιθετικά. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Αν πας να παίξει επιθετικά θα φας πολλά γκολ. Άρα δηλαδή πρέπει ο ΠΑΟΚ να κλειστεί πίσω και να κυνηγήσει ένα γκολ. Αναγκαστικά θα γίνει αυτό το πράγμα. Καταρχήν δεν είναι θέμα σχεδιασμού του προπονητή μόνο. Είναι η φύση η ανθρώπινη που σε οφεί να σχηματίσεις την κατάσταση που σου προσφέρει λιγότερο κίνδυνο. Και ο ΠΑΟΚ, όπως και όλες οι ομάδες που παίζουν με τον Άγιαξ, αισθάνονται λιγότερο κίνδυνο όταν μαζεύονται πίσω. Δεν είναι θέμα μόνο προπονητή αυτό το πράγμα. Είναι φυσική αντίδραση. Και έτσι. Και δεν είναι μόνο το θέμα το τι πλάνο θα καταστρέψει ο ΠΑΟΚ και πώς θα μπει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Γιατί παίζει και ο αντίπαλος. Βέβαια. Αν έχει την μπάλα συνεχώς στα πόδια του Άγιαξ όπως στο δεύτερο ημίχρονο και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό. Πιστεύεις ότι αν ο προπονητής πει τους παίκτες, παιδιά, βγαίνουμε όλοι μπροστά, θα βγει η ομάδα μπροστά? Ναι, έτσι, δεν είναι τόσο απλό. Είναι και ψυχολογικό το θέμα, δεν είναι έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα σου λέω, όσο ο ΠΑΟΚ θα έχει δυνάμεις, θα το κυνηγήσει. Θα το κυνηγήσει. Είναι αυτές οι αρχές των δύο ημιχρόνων που πάντα χρειάζεται προσοχή. Και στα δύο ημιχρόνα φάγαμε γκολ χθες, δηλαδή πραγματικά, και στα δύο ημιχρόνα φάγαμε γκολ στην αρχή. Ναι. Αυτό δηλαδή που ξεκινάει ο ΠΑΟΚ με ντεσαβαντά στα ημίχρονα, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, λίγη αποτελεσματικότητα παραπάνω, γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει πάρα πολλές ευκαιρίες. Θα έχει 2, 3, 4. Σε αυτά τα μάτς έτσι είναι. Έτσι, πρέπει να τις αξιοποιήσεις. Και την τύχη να χρειάζεσαι φυσικά. Και από εκεί και πέρα, εκεί στη διοίκηση, λίγο γρήγορα, παιδιά, την ανανέωση στον ΑΚΠΟΜΠ, δεν θα μείνει το παλικάρι να κάνει πρωτοχρονιά εδώ πέρα.
Δύσκολα. Δεν θα εγώ... κάνει πρωτοχρονιά ο Άκπομ στην Τούμπα αν δεν ανέβει η ρήτρα του. Ναι. Και, πέρσι έδειξε... και πέρσι έδειξε σημάδια, αλλά φέτος ξεκινώντας και με την αυτοπεποίθηση που του έδωσε και το double και το ότι φέτος είναι ο βασικός φορ, λείπει ο Πρίγιοβιτς. Φέτος νομίζω θα κάνει τρομερά πράγματα. Μιλάμε τώρα, για να καταλάβουμε γιατί πράγμα μιλάμε, μιλάμε για επιθετικό, ο οποίος επιθετικός πάντα στην αγορά κοστίζει τα περισσότερα χρήματα. Έτσι. Μιλάμε για έναν επιθετικό που είναι 23 χρονών, έχει προϋπηρεσίες στις ακαδημίες της Arsenal και επομένως η αγγλική αγορά πάντοτε το κοιτάει αυτό το πράγμα. Ναι. Ένας παίκτης ο οποίος, ρε παιδί μου, έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά και τα 10 εκατομμύρια για ομάδες της Αγγλίας, επειδή δεν είναι μεγάλα ποσά αυτά. Μην τραβάμε τελείως. Δεν είναι τίποτα, ναι. Οι άνθρωποι εκεί πέρα παίρνουν με το καλημέρα 100 εκατομμύρια τηλεοπτικά. Βάλε χορηγίες, βάλε διαρκείες, βάλε ένα σωρό πράγματα. Παιδιά, τα 10 εκατομμύρια είναι πολύ λίγα τώρα. Μην λέμε χαζομάρες. Έτσι είναι. Όχι, πρέπει να το προσέξει ο Πάκο οπωσδήποτε αυτό, γιατί νομίζω. Εντάξει, για το Ζαμπά εστιάζουμε, βλέποντας τους νεαρούς που έχουν προοπτική να πουληθούν, αλλά νομίζω ο Άκπομ θα φέρει πιο γρήγορα πρόταση. Βεβαίως, και το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι πίσω από τον Άκπομ δεν έχεις Άκπομ αυτή τη στιγμή. Ναι, σε καμία περίπτωση. Πρέπει είτε να τον δημιουργήσεις που θα σου πάρει πολύ χρόνο και είναι αμφίβολο να το πετύχεις, ή να αγοράσεις Άκπομ που δεν έρχεται στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή παίκτης με αυτά τα χαρακτηριστικά σε αυτή την ηλικία. Ναι, βρήκε λαβράκι ο Πάκο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Ωραία. Ωραία μας τα είπε ο φίλος, έτσι. Νομίζω πολύ λογικός. Ναι, έχει ωραία προσέγγιση, ναι. Των πραγμάτων. Για πες τα αποτελέσματα να πάμε και στο διάλειμμα, Γιώργο. Ναι, λοιπόν, είχαμε πει από El Karabakh που ενδιαφέρει και τον Πάκο φυσικά. 1-2. Σημαντικό προβάδισμα για τους Αζέρους. Να φτάσουν στα playoff. Πάω κάτι 2-2. Την έκπληξη νομίζω την έκανε η Φερεντσβάρος που απέσπασε ισοπαλία 1-1 μέσα στην έδρα της Δυναμού Ζάγκρεμπ. Εδώ το είχαμε ήταν δώσει. Ήταν η έκπληξη της βραδιάς. Νομίζω έτσι. Ναι. Το είχαμε δώσει 2-3 γκολ. Το είχα δώσει βασικά. Οπότε το πιάσαμε και αυτό σχετικά εύκολα. Στο 60 μπήκε το 1-1. Η οποία η Φερεντσβάρος είχε αποκλείσει την Λουντογκόρετς στο προηγούμενο γύρο. Ναι. Και πάει να κάνει ακόμα μία έκπληξη. Για να βρεθεί στους ομίλους, γιατί θα είναι ένα βήμα πριν τους ομίλους αν φτάσει στα play-off και θα έχει εξασφαλίσει και ευρωπαϊκό όμιλο φυσικά. Από εκεί και πέρα είχαμε. Να, το εδώ πέρα δεν το πιέσω εγώ χρήσιμο επίπεδο διπλό. Αν και ήταν πολύ κλειστό το παιχνίδι. Μπριζ Δυναμό Κιέβου 1-0, το είχα δώσει under και βγήκε και σχετικά εύκολα με πέναλτι στο 37 του Βάκανεν. Και έχουμε και το Ερυθρός Αστέρας Κοπεχάγη, εδώ που μας πλήγωσε λίγο για να πάμε και ταμείο. 1-1, σοφάρισαν στο τέλος οι Δανείοι. Και χάσαμε το ταμείο. Αλλά άμα έκανε κάποιο cash out, θα πήρε και τα χρήματα πίσω. Δημήτρη, έχουμε γιατί μπήκε προς το τέλος τον goal. Πάμε στην γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα. Θα ήθελα να πω την άποψή μου για το match. Φυσικά. Το match έπρεπε να ήταν 3-4-0. Βάλαμε 2 goal καθαρά και 2 αυτό goal. Αδικήσαμε τον εαυτό μας. Ναι. Η ομάδα έπαιξε πολύ μεγάλη μπάλα. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο τους αφήσαμε να πάρουν λίγο χρόνο, λίγο χώρο. Δεν μας βγήκαν οι αλλαγές. Θα ήθελα να ακούσω για την άποψή σας, κύριε Χρήστο. Λέτε δηλαδή ότι δεν μας βγήκαν οι αλλαγές? Οι αλλαγές δεν μας βγήκαν. Το σύστημα του αρχικού που είχε βάλει ο προπονητής ο Φερέιρα ήταν, τους είχαμε σβήσει. Δεν υπήρχε Άγιαξ μέχρι το 60-65. Μάλιστα. Ναι, τι λέτε εσείς, κύριε Χρήστο? Εντάξει, ο ΠΑΟΚ σίγουρα κατάφερε και ότι έλεγξε το παιχνίδι από το 20 μέχρι το, εκεί, μέχρι το 45, αλλά από εκεί και ύστερα άφησε την κατοχή στον Άγιαξ, γιατί δεν μπορούσε να ελέγξει στο δεύτερο ημίχρονο. Έφαγε και τον γκολ, κατέρευσε ψυχολογικά και δεν μπορούσε να ελέγξει το παιχνίδι. Κάπως έτσι. Έχω και ακόμα έναν φιλαθλό που θέλω να σου μιλήσει ένα λεπτάκι λίγο. Καλησπέρα. 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 Θα ήθελα να μιλήσω στον κύριο Παναγιωτίδη όμως. Σας ακούω. Ωραία, χαίρομαι πολύ που σας ακούω και εσάς. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, αυτόν τον πιτσιρίκο που έχετε δίπλα σας, λίγο να τον ηρεμήσετε. Όπως κάνατε μία άλλη φορά. Σε ποιον αναφέρεστε? Το λέω γιατί τον γνωρίζω κάπως. Το Χριστό. Και κάνει η μάνα του να είναι σύζυγός μου. Κάτι, από την αρχή κάτι μυριζόμουν εγώ.
Από την αρχή, ε. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, η Παοκάρα στο πρώτο ημίχρονο τα πήγε καλά. Μπορώ να πω, το πιο δίκαιο αποτέλεσμα πρέπει να ήταν το 2-1 για μένα. Από εκεί και ύστερα, βέβαια, το έργο μας στην Ολλανδία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει είναι να δύσκολο, πατάμε. Ναι. Λοιπόν, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Να είστε γεια καλά σας. Και εσείς. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Όταν άκουσα κύριε, τον κύριο και κύριε Χρήστο, φάγαμε και πέσαμε. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι μυρίζει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα γιατί ξεφύγαμε λίγο από την ώρα μας και επιστρέφουμε εδώ, Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Λίμπερο 107,4. Ο Λίμπερο παντού, ως και τις 5 θα είμαστε παρεούλα. Με Χρήστο Γιωβάνογλου, Γιώργο Μπαϊράμι και Γιώργο Πανακτήτη στα 3 μικρόφωνα εδώ του Λίμπερο 107,4. Σχολιάζουμε από το ξεκίνημα όσα είδαμε χθες στην Τούμπα. Θα περάσουμε και στα τουάρι σιγά σιγά που υπάρχουν θεματάκια. Φυσικά οι γραμμές είναι ανοιχτές, 2-3-10-2-87-8-8-8 για τους φίλους του ΠΑΟΚ που θέλουν να σχολιάσουν όσα είδαν χθες στην Τούμπα, αλλά και για τους φίλους του Άρη που περιμένουν το μάτς με τη Μόλντε. Δεν ξέρω αν έχουμε και κανένα φίλο του Ολυμπιακού που θέλει να, μας πει τι περιμένει να δει απόψε στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Μπασάκ Σεχίρ. Στις 9 παρατέρα το παιχνίδι αυτό από την Νόβα. Πού να τους βρούμε, λέει ο Δημήτρης Ομπαλόμπας, τους φίλους του Ολυμπιακού. Εντάξει. Κάποιοι ποδοσφαιρόφιλοι που θέλει να δει και φίλοι του ΠΑΟΚ ακόμη που. Ή κάποιοι που υποστηρίζουν το τουρκικό ποδόσφαιρο, αυτό που λέγαμε χθες. Νίκη την Βασάξη, κύριε. Κάποιοι που υποστηρίζουν το τουρκικό ποδόσφαιρο, γείτονές μας είναι. Λοιπόν, τι έχουμε στο πρόγραμμα απόψε, Γιώργο. Να πούμε και τα τρία παιχνίδια που γίνονται το Europa League, τα αποτελέσματα εχθές. Ναι. Από το μονοπάτι των πρωταθλητών. Αραράτη Σαμπουρτάλο Τυφλίδας 1-2. Ρίγα Ελσίνκι 1-1. Και Σουτιέσκα με Λίνφιντ 1-2. Αυτά τα παιχνίδια είχαμε χθες. Σήμερα έχουμε το δεύτερο μέρος των αγώνων, το υπόλοιπο μενού για τα προκριματικά του Champions League. Έχουμε και ένα παιχνίδι για τα προκριματικά του Europa League. Για το Champions League ξεκινάει η βραδιά στις 8 με το παιχνίδι Krasnodar Porto που απασχολεί και τον Ολυμπιακό, καθώς από ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε περίπτωση περάσει την Μπασάκ Σεχίρ στα play-off. 9 παρατέταρτο το παιχνίδι της στην Κωνσταντινούπολη, Μπασάκ Σεχίρ Ολυμπιακός, με τηλεοπτική μετάδοση όπως είπες και εσύ Γιώργο από την Νόβα. 9 η ώρα Βασιλεία Λίντσερ, κάνει την ντεμπούτο νομίζω η Λίντσερ στο Champions League. Ναι, η ομάδα η οποία πέρυσι έκανε την έκπληξη στην Super League της Αυστρίας. Όχι, Bundesliga λέγεται. Bundesliga λέγεται το πρωτάθλημα της Αυστρίας. Βγήκε δεύτερη πίσω από τη Salzburg. 9 η ώρα επίσης έχουμε το Cluj Celtic. Και 9 και 4 το Maribor Rosenborg. Αυτά είναι τα παιχνίδια για το Champions League για να ολοκληρωθούν οι πρώτοι αγώνες. Ενώ στο Europa League έχουμε ένα παιχνίδι σήμερα, το Slovan Bratislava Dundalk, το οποίο όχι άμεσα, αλλά έμεσα ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί έχει κληρωθεί. Αν αποκλειστεί από τον Άγιαξ, θα αντιμετωπίσει τον νικητή αυτού του ζευγαριού. Έτσι. Αυτά έχουμε σήμερα. Εντάξει, αύριο είναι το κύριο μενού του Europa League και με τις ελληνικές ομάδες τις τρεις που ρίχνονται στη μάχη. Ξεκινάμε 7 και 4 με την ΑΕΚ, που παίζει στη Ρουμανία. Θα παίξει χωρίς κόσμο. Οριστικά, γιατί απορρίφθηκε και το αίτημα των Ρουμάνων. Βέβαια, για... υπάρχει ένα παραθυράκι το οποίο μάλλον θα εκμεταλλευτούν οι Ρουμάνοι. Τη UEFA είναι αυτή η νομοθεσία, έτσι, αν μπορούμε να το πούμε με αυτόν τον όρο, ότι στο γήπεδο μπορούν να βρίσκονται παιδιά μέχρι ηλικίας 14 ετών. Οπότε οι άνθρωποι της Κραϊόβα προσανατολίζονται σε αυτή την επιλογή να φέρουν τουλάχιστον 10.000 μαθητές στο γήπεδο. Απλά είναι πολύ αυστηρός ο νόμος της UEFA, ο οποίος λέει ότι πρέπει να είναι μέχρι 14 ετών τα παιδιά που θα μπουν και σε περίπτωση που υπάρχει έστω και ένας άνω των 14 ετών, τότε συνεχίζει η τιμωρία. Είναι σαν να μην έχεις δώσει και κλεισμένο το θηρόν, σαν να μην έχεις εκτίσει την ποινή σου. Οπότε θα μεταφερθεί. Βέβαια, και αυτό το επόμενο. Αν 14 χρόνια, δεν ξέρω. Γιατί αν πας τώρα εδώ σε σχολεία της Τούμπας ή του Χαριλάου και μαζεύεις 13 χρόνια. Ναι, γι' αυτό δεν ξέρω τι θα κάνει. Μπορεί να κάνουν άνετα κερκίδα. Δεν ξέρω τώρα την νοοτροπία που βάλουν στη Ρουμανία. Βαλκάνιος λαός είναι, σαν και εμάς. Στην Αγγλία, π.χ., νομίζω θα το τηρούσανε. Το ίδιο παραθυράκι μπορεί να εκμεταλλευτεί και η ΑΕΚ. Έτσι, είπε θα παίξει χωρίς κόσμο την άλλη Πέμπτη. Αλλά θα. Νομίζω ότι. Πάρει και από τη Νέα Φιλαδέλφια τα παιδάκια, τα πα στο ΑΚΑ. Δει τι καλά γίνεται. Όπως είχαμε δει μια χρονιά και πικάρουν πολύ οι φιλαθλοί γι' αυτό. Ήταν ένα τελικό βόλεϊ ή πόλο
που ήταν, είχε διεξαχθεί χωρίς κόσμο, μόνο με μαθητές, και στην κερκίδα ήταν ο Τσουκαλάς. Λέγανε για το βόλε, ήταν μέλος 15 μελούς. Ή του χάτμπολ, θα σε γελάσω. Όχι, δεν είχε Ολυμπιακός τότε χάτμπολ. Δεν είχε, όχι. Του βόλε τότε ήταν. Πριν να ήταν του βόλε. Ήταν στην κερκίδα πάνω, σαν μαθητής. Αυτά τα ωραία. Αυτά, πάμε λίγο να περάσουμε στα του Άρη σιγά σιγά. Σωστά. Ο οποίος Άρης έχει φτάσει από το πρωί στο Μόλντε. Χθες διανυκτέρευσε στο Όσλο, προπονήθηκε και όλα εκεί, έκανε ένα μικρό χαλάρο με ποδοσφαιριστές. Σήμερα έφτασε στο Μόλντε, υπάρχει και επίσημη ενημέρωση πριν από λίγο στα social media της ΠΑΕ Άρης. Από σήμερα το πρωί βρίσκεται στο Μόλντε της Νορβηγίας ενώπιση του αυριανού αγώνα που θα γίνει στις 8 όπως είπαμε, ζωντανά εδώ στο Λίμπερο 107,4 από τον Χρήστο Χατζαλτίδη που μετά από μια περιπέτεια, περιπετειώδες ταξίδι και αυτό θα είναι εκεί φυσικά. Άκερ Στάντιον λέγεται το γήπεδο της Μόλντε, έτσι. Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές του Άρη σήμερα θα κάνουν προπόνηση εκεί, στο γήπεδο που θα γίνει αύριο αναμέτρηση. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί θα έχουν έτσι μια πρώτη επαφή με τον αγωνιστικό χώρο. Πρόκειται για συνθετικό χλωροτάπητα. Ναι, όπως συνηθίζεται. Ακριβώς. Ναι, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις χώρες, τις ναι. βόρειες. Που έχουν κρύο το κλίμα στους χειμωνιάτικους μήνες. Οπότε σήμερα στις 8 θα γίνει προπόνηση του Άρη εκεί, ίδια ώρα με την ώρα έναρξη του αυριανού αγώνα, να προσαρμοστούν σιγά σιγά συνθήκες οι ποδοσφαιριστές του Άρη, όσο αυτό είναι δυνατό με μία προπόνηση. Μισή ώρα νωρίτερα στις 7.30 θα διεξαχθεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του προπονητή του Άρη, του Σάββα Παντελίδη, και ενός εκ των παικτών της ομάδας. Να πούμε εδώ για τον Σάββα Παντελίδη, να θυμίσουμε ότι από χθες έχει ενημερωθεί η ΠΑΕ Άρης για την ποινή του, η οποία είναι αρκετά αυστηρή. Και δεν θα έχει το δικαίωμα να καθίσει στον πάγκο στο αυριανό παιχνίδι. Ναι. Οπότε οι παίκτες του Άρη δεν θα έχουν την καθοδήγηση του Σάββα Παντελίδη. Προφανώς με την τεχνολογία που υπάρχει θα υπάρχουν κάποια ενδοεπικοινωνία. Σίγουρα είναι διαφορετικό. Με τον βοηθό του. Ναι, παλιότερα ήταν τα τηλέφωνα, αν θυμάσαι. Τώρα δεν ξέρω. Ναι. Μπορεί να γίνεται και μέσω chat. Πιο, δεν και ξέρω. Πιο παλιά ήταν και τα ακουστικά. Είναι κάτι. Ναι. Ηχητικό κάτι. Ναι. Πάντως αυτό εξαντλήσει την αυστηρότητα τη UEFA για κάτι το οποίο δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Αλλά ο παρατηρητής τη UEFA αντιλήφθηκε. Ότι ο κόσμος, εντάξει, όχι, φάνηκε. Όσοι ήταν τηλεοπτικά το παιχνίδι, υπήρχε μια στιγμή όπου γύρισε και. Δεν ξέρω όμως τι είπε. Υπήρχε μια. Ναι, τι είπε, δεν ξέρουμε. Φάνηκε να έχει μια αντίδραση προς τον κόσμο Παντελίδης και μάλιστα φαίνεται και στο τηλεοπτικό πλάνο, για όσοι το θυμούνται, που σαν να όρμηξαν όλοι πάνω από τον πάγκο. Από τη μεριά εκείνη των επισήμων τη ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Αυτό γράφτηκε από τον παρατηρητή του ΣΟΕΦ, ο οποίος μάλλον αντιλήφθηκε ότι έγινε εξύβριση ή κάτι τέτοιο, το οποίο έτσι το θεώρησε ο παρατηρητής. Με αποτέλεσμα η ΟΕΦ να τιμωρήσει μία αγωνιστική και θα βρίσκεται στην κερκίδα. Αλλά όπως είπες και εσύ, πλέον νομίζω δεν είναι πρόβλημα αυτό τόσο μεγάλο. Το είδαμε σε πιο ευρωπαϊκό μάτι. Και να σου πω την αλήθεια, μπορεί να παρατηρεί και καλύτερα το παιχνίδι από ψηλά. Ναι, και ίσως να μπορέσει να καταλάβει και τις ατέλειες και όλα αυτά και να τα διορθώνει. Ναι, το είδαμε σε. Δεν θυμάμαι ποιο μάτι ήταν. Το Match Champions League πρέπει να ήταν. Που πιάνει το replay σε μια φάση. Το τμήμα scouting, το τμήμα ανάλυσης μιας ομάδας. Τώρα δεν θυμάμαι καθόλου ούτε τις ομάδες ούτε το παιχνίδι, αλλά θυμάμαι την εικόνα. Γίνεται μια στημένη φάση και μας δείχνει το replay στην κερκίδα πάνω που κάθονται οι υπεύθυνοι του τμήματος scouting, του τμήματος βίντεο ανάλυσης της ομάδας, και αμέσως μέσω laptop και τα λοιπά ενημερώνουμε το ακουστικό τον προπονητή για να δώσει οδηγία πώς εκτελεί το στημένο αντίπαλος. Δηλαδή έχει πάει σε τέτοιο επίπεδο το τμήμα scouting πλέον που μπορείς να διαβάσεις. Με το σημαίωνε αυτό ή όχι. Μπορεί. Στην Ατλέτικο. Μπορεί. Δεν είμαι σίγουρος τώρα, να μην πω ανακρίβεια. Πάντως. Ναι, ο Μουρίνιο λέει Δημήτρης ο Μπαλόμπας. Ναι, πολύ πλέον έτσι όπως έχει προχωρήσει το τμήμα σκάουτι. Εντάξει, πολύ εύκολα έχουν όλα τα δεδομένα οι αναλυτές των ομάδων έτσι και ανά πάση στιγμή μπορούν να τα χειριστούν. Όπως και αυτά το σύστημα αυτό που φοράνε εδώ πέρα, το έχει παρατηρήσει και προπονείς. Ναι, αυτό και καταγράφει τις κινήσεις, τα χιλιόμετρα που κάνει ο κάθε παίκτης. Ναι, και πότε είναι επιρρεπής σε τραυματισμούς κτλ. Καταγράφει τα πάντα. Εννοείται. Αυτό που λένε, γιατί το φοράει αυτό ο άντρας ποδοσφαιριστής που είναι σαν. Επιστήμη, η τεχνολογία έχει μπει στο ποδόσφαιρο για τα καλά. Μπορείς να προβλέψεις τα πάντα πλέον. Είναι αλήθεια. Έτσι. Υπάρχει ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης και για τους φίλους της ομάδας που θα είναι στο Μόλντε αύριο. Λιγοστοί, αλλά θα υπάρχουν. Θα ηρωική, παρόν, ναι. Με δύσκολο ταξίδι, πάρα πολύ δύσκολο και ακριβό. Η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι θα γίνει αύριο Πέμπτη από τις 9.30 το πρωί έως τις 12 από το Scandic Alexandra Hotel, γράφει η ενημέρωση ΠΑΕ Άρης, το οποίο είναι στο Μόλντε. 9.30 με 12 λοιπόν, οι φίλοι του Άρη θα είναι εκεί. Όσοι μας ακούν και διαδικτυακά τώρα είναι καθόλου, δεν ξέρω. Θα μπορούν από εκεί να παραλάβουν τα εισιτήριά τους για το αυριανό παιχνίδι.
Και όσοι φίλοι του Άρη έχουν μείνει πίσω, οι περισσότεροι δηλαδή, και θέλουν να δουν εδώ το παιχνίδι έτσι σε πιο κίτρινο μαύρο κλίμα, έτσι να κάνουν και τη δική τους κερκίδα, να απολαύσουν το μάτς σε γιγαντοοθόνη με απεριόριστη μπύρα έτσι, και να έχουν ευκαιρία να κερδίσουν και τώρα στο ημίχρονο, τηλεφωνούν τώρα στο 2310-287-888 και αυτόματα κερδίζουν διπλές προσκλήσεις για να βρεθούν την Πέμπτη αύριο στις 8 στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζινγκ Καζίνο Θεσσαλονίκη και να παρακολουθήσουν από εκεί το παιχνίδι με όλο αυτό το κλίμα που προαναφέραμε. Ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει μείνει πίσω, δεν θα είναι αύριο στο Μόλντε, καθώς υπάρχουν αρκετά ανοιχτά ζητήματα που πρέπει να τρέξουν εδώ. Επαγγελματικά ραντεβού με επενδυτές. Και ένα από τα ζητήματα ακόμη είναι και το θέμα με την αποκατάσταση του ρεύματος του γηπέδου του Κλειάνης Βικελίδης. Το είπαμε και νωρίτερα. Το οποίο τακτοποιήθηκε σήμερα. Μας είχε δώσει το ρεπορτάζ ο Χρήσανθος εχθές για το τι συμβαίνει. Μας τα είπε και γιατί έχουμε φτάσει σε αυτήν. Ναι. Και αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση λοιπόν. Ήρθε το ρεύμα ξανά στο Κλειάνης Βικελίδης. Και μάλιστα επειδή δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στο χλωτάπιτα, επειδή δεν είχε ποτιστεί όσο θα έπρεπε λόγω του ότι δεν υπήρχε ρεύμα τις προηγούμενες ημέρες, θα γίνει ολική αποκατάσταση και του χλωτάπιτα, ολική αλλαγή. Θα αλλάξει δηλαδή ολοκληρωτικά ο χλωτάπιτας ο Κλειάνης Βικελίδης, παρότι είχε φανεί να είναι σε καλή κατάσταση το μάτς με την Αλεμεσού. Προφανώς από αυτό το πρόβλημα με το ρεύμα δεν ποτίστηκε όπως θα έπρεπε και δημιουργήθηκε πρόβλημα και σε μέρος του χλωτάπιτα και υπάρχει απόφαση από τη διοίκηση να αλλαχτεί ολοκληρωτικά. Και αυτό θα γίνει μετά το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη, το οποίο είναι το μάτς της πρεμιέρας, έτσι, της Super League, το Σαββατοκύριακο 24-25 Αυγούστου. Και ενδέχεται να έχει και ευρωπαϊκό μετά στις 29, σε περίπτωση που περάσει τα play-off, θα έχει και ευρωπαϊκό λίγες μέρες αργότερα. Ναι. Αυτό, ενώ παράλληλα έχουμε και αφήξη σήμερα με τον Άρη, έτσι. Καθώς κατέφθασε το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Βέλγος back, το όνομά του είναι Lawrence De Bock, θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εν συνεχεία θα ανακοινωθεί από την διοίκηση. Τον υποδέχτηκαν οι άνθρωποι της ομάδας φυσικά στο αεροδρόμιο και τα επόμενα 24 ώρα θα ανακοινωθεί ο δανεισμός του από την Λίντς. Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι έχει μπει και μια έτσι οψιόν. Είναι ακριβώς 500.000 ευρώ. Αν μείνουν ικανοποιημένοι οι άνθρωποι του Άρη, θα τον κρατήσουν στο ενεργητικό τους και την επόμενη χρονιά. Καλύπτει το κενό που είχε εκεί, την ατέλεια αυτή που υπήρχε στο αριστερό άκρο της άμυνας, αριστερό back. Θα δούμε κατά πόσο θα βοηθήσει και σε τι επίπεδο βρίσκεται ο ποδοσφαιριστής. Ωραία. Για το ΠΑΟΚ Άγιαξ τα σχολιάσαμε σχεδόν όλα αγωνιστικά νωρίτερα. Βέβαια, ποιος φίλος θέλει να παρέμβει για να πούμε κι άλλα και να μας πει και τη δική του άποψη, τον περιμένουμε στο 2-3-10-287-888. Δεν είπαμε για το μαλλί του Πασχαλάκη όμως, το οποίο σχολίασε ναι, με αυτό έπρεπε να ξεκινήσουμε. Ο Παπασταθόπουλος πετάχτηκε εκεί στο Instagram ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος και έκανε το δικό του σχολείο. Δύο σχολεία έκανε κιόλας νομίζω. Ναι. Ο Σωκράτης, ναι. Πόση ώρα λέει, σου πήρε να το φτιάξει. Ναι. Σίγουρα δεν παίζουν τα κοτσίδα και μπάλα. Ναι. Αλλά σχολιάστηκε λίγο αρνητικά όλο αυτό. Ναι. Νομίζω. Δεν άρεσε, λες, στον κόσμο. Δεν άρεσε. Είναι λογικό. Δεν άρεσε το μαλλί σαν μαλλί ή δεν άρεσε αυτή η τρέλα που βγάζει ο Πασχαλάκης συνεχώς. Νομίζω σαν μαλλί πιο πολύ. Γιατί είναι έχουν... η τρέλα που κουβαλάει για να κάνει αυτά τα κοτσιδάκια. Ακριβώς. Ναι. Αυτό άρα λες δεν άρεσε. Ναι. Το ότι χάνει λίγο σε σοβαρότητα. Ναι. Σαν τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Όχι ότι παίζει ρόλο στο αγωνιστικό κομμάτι όλο αυτό, αλλά ναι. Πώς χτυπάει στο μάτι του ολουνού. Εντάξει, ο τερματοφύλακας πρέπει να έχει λίγο μια τρέλα. Βέβαια, ο Πασχαλάκης έχει λίγο παραπάνω από αυτό που πρέπει. Είναι γεγονός αυτό. Εντάξει, αλλά μην ξεχνάς ότι όλοι οι μεγάλοι τερματοφύλακες είχαν μια αλφα τρέλα. Και όχι Γκίτα και ο Καν. Τρέλα ποδοσφαιρική, αυτό δεν είναι ποδοσφαιρική τρέλα όμως, να κάνεις τα κοτσιδάκια. Αυτός ξεφεύγει λίγο, το χάνει λίγο. Τα οποία σε τι χρώμα ήταν, άσπρο. Πλατίνα. Τι πλατίνα αυτό, χρώμα είναι αυτό. Το πλατινέ. Το έχει φιλοσοφήσει άλλωστε και πλατίνα βρήκε και τα χρώματα. Είναι μεταξύ το κίτρινο, το ξανθό και το άσπρο. Mm-hmm. Τώρα άμα κάνω κάποιο λάθος να βγει μια κυρία να μας πει. Θα συνεχίσει τώρα αυτή την παράδοση, το κουβαλάει. Το πιο αστείο ξέρεις ποιο ήταν. Ότι όταν μάζευε την μπάλα και έτρεχε, ανέμιζαν και τα κοτσιδάκια από πίσω. Πώς το εμπνεύστηκε, έχουμε εικόνα, πώς το εμπνεύστηκε όλο αυτό. Πασχαλάκης. Θα το βρει και τον τρόπο. Νομίζω πάντως πως στο σύνολο δεν άρεσε. Εντάξει. Αυτά είναι για τις εντυπώσεις. Ναι, παρασκηνιακό είναι βέβαια όλο αυτό. Δεν παίζουν. Χθες ήταν καλός. Έτσι. Ήταν μετρημένος και δεν έκανε λάθη. Ναι. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε το πρώτο γκολ που φέρει ευθύνη.
έφερε ευθύνη. Ήταν το σημείο που έγινε. Ήταν πολύ δύσκολο εκείνο το βγάλει οποιοδήποτε τραυματοφύλακα, νομίζω. Εντάξει, υπάρχει. Θα μπορούσε να παίξει καλύτερα, αν το πάμε έτσι, ναι, αλλά αυτό. Δεν ήταν κακός. Δεν ήταν σίγουρα κακός, όχι. Έσωσε τον ΠΑΟΚ κιόλας δύο φορές, μην ξεχνάς. Αλλά βλέποντας, πηγαίνοντας η κάμερα στα κοτσιδάκια εκεί πέρα, λες τι κάνεις τώρα. Γιατί μένει αυτό. Πόπο, ναι. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Ησυχία έχουμε, ναι. Περιμένουμε και τον κόσμο να σχολιάσουμε παρέα όσα είδαν χθες βράδυ και όσα περιμένουν να δουν και αύριο βράδυ στο Molde. Σήμερα το βράδυ είπαμε είναι το μάτς του Ολυμπιακού και πριν από λίγο στο repress.gr ανέβηκε η ανάλυση της Basaksehir. Το team του Repress, όπως μας έδειξε το τι έχουμε να περιμένουμε στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, ποιες είναι οι αδυναμίες της Άγιαξ, του Άγιαξ, συγγνώμη, και ποια τα δυνατά του σημεία και γενικότερα τον τρόπο παιχνιδιού του. Έτσι αναλύει και την Basaksehir, την τουρκική ομάδα που θα αντιμετωπίσει απόψε ο Ολυμπιακός 9 παρατέταρτο. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο repress.gr και φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και όσοι ποδοσφαιρόφιλοι περιμένετε να δείτε το απόψινο παιχνίδι για να έχετε μια εικόνα της τουρκικής ομάδας και το τι μπορείτε να περιμένετε από αυτήν απόψε απέναντι στον Ολυμπιακό. Έτσι να υπάρχει πιο ξεκάθαρη, πιο σαφής εικόνα για την τουρκική ομάδα που έχει πολλούς έμπειρους παίκτες, έτσι, πολλούς ποδοσφαιριστές με βαρύ βιογραφικό, όπως ο Ρομπίνιο, ο Ινλέρ, ο Αρντά Τουράν, αρκετά βαριά ονόματα. Ο οποίος ο Αρντά Τουράν πρέπει να γλίτωσε τη φυλακή. Είχε γίνει ένα περιστατικό πριν κάνα εξάμηνο. Και αυτό το ξέρεις. Το ξέρω, αυτό το είχα δει. Είχα δει και το βιντεάκι που πλακώθηκε με έναν το σύντροφο μιας τραγουδίστριας σε νυχτερινό κλαμπ. Κάτι τέτοιο έγινε. Yeah. Και υπήρχαν οι φήμες ότι θα δεχτεί μεγάλη τιμωρία. Φυλάκιση. Mm-hmm. Για αυτά που έκανε, επειδή κατεγράφει από τις κάμερες ασφαλείας. Δεν έχω εικόνα τι έγινε συνέχεια. Αλλά από ό,τι φαίνεται το γλίτωσε αυτό. Για να παίζει. Ναι. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, Basaksehir την είδαμε κάποια δείγματα. Στο μάτς με την ΑΕΚ. Ακριβώς. Αν και δεν φανέρωσε πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Διαφορετική θα παρουσιαστεί, νομίζω. Σίγουρα. Ήρθε πάρα πολύ χαλαρά να παίξει. Ίσως γιατί γνώριζε ότι υπάρχει και σκάουτινγκ του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Δεν φανέρωσε τα ακριβή στοιχεία της στο παιχνίδι. Ήταν πολύ συντηρητική. Πάντως έδειξε ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να αναπτυχθεί πάρα πολύ εύκολα από την άμυνα, να βγάλει την μπάλα χωρίς άγχος, με στρωτό ποδόσφαιρο, χωρίς αυτές τις γιώμες που βλέπουμε συχνά. Πάντως όπως... Και είναι θέμα αυτό για τον Ολυμπιακό, νομίζω. Ναι. Όπως διαβάζω τώρα στο Repress, στην προσπάθεια καταγραφής της αγωνιστικής ταυτότητας της ομάδας, όπως γράφουν τα παιδιά στο Repress. Είναι μια ομάδα που παίζει 4-2-3-1 ο σχηματισμός σε φάση επίθεσης και σε φάση άμυνας γίνεται 4-4-2. Ωραία. Στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο παρατάσσει όταν επιχειρεί να ανακόψει τον αντίπαλο και να ανακτήσει την κατοχή της μπάλας. Βασίζεται στις κοντινές μεταβιβάσεις από την άμυνα, με τους ποδοσφαιριστές να κινούνται συνεχώς στην προσπάθειά τους να βρουν καινούς χώρους. Όταν η μπάλα φτάνει στη μεσαία γραμμή, η Basaksehir προσπαθεί να αξιοποιήσει όλο το πλάτος του γηπέδου. Οπότε εκεί ίσως να έχει θέμα ο Ολυμπιακός. Ένα ακόμη αγωνιστικό της στοιχείο είναι η διάθεσή της να επιτεθεί στο αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο από τη στιγμή που θα καταφέρει να ανακτήσει την κατοχή της μπάλας. Αυτό που λέγαμε και πριν για τον ΠΑΟΚ του Φερέιρα, αυτό που θέλει να περάσει ο Πορτογάλος στον ΠΑΟΚ. Με το που γίνει η ανάκτηση της μπάλας, με το που κλέψουν μια μπάλα οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, αμέσως να γίνει η επίθεση στα πρώτα δευτερόλεπτα. Αυτό που κάνει στο έπακρο Άγιαξ, έτσι, με το που κλέβει μπάλες πιέζοντας ψηλά, αμέσως επιτίθεται, χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς να προσπαθήσει να ετοιμάσει σετ παιχνίδι. Αυτό φέρεται να κάνει και η Basaksehir. Για καλύτερη έτσι εικόνα, καλύτερη ανάλυση, μπορείτε να δείτε και το βίντεο του Repress όπου φαίνεται πολύ πιο ξεκάθαρα όλα τα στοιχεία του τρόπου παιχνιδιού της ομάδας. Λοιπόν, ο Δημήτρης Μπαλόμπας μας στέλνει στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με την τελευταία ώρα της εκπομπής στο Λίμπερο Παντού, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Καλείτε στο 2310-287-888 γιατί θα έχουμε ανοιχτές γραμμές και στην τελευταία ώρα να σχολιάσετε οτιδήποτε θελήσετε. Να τα πούμε εδώ παρέα στον αέρα για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα που έχουμε. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτάκια μετά τις 4. Λίμπερο 107,4, ο Λίμπερο Παντού, Χρήστος Γιουβάνογλου, Γιώργος Μπαϊράμης. Και πάμε παρεούλα ως και τις 5. Μια ώρα ακόμη με ανοιχτές γραμμές στο 2-3-10-2-7-3-8. Επίσης το ίδιο νούμερο μπορείτε να καλείτε και φίλοι του Άρη τελευταία ώρα για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βεργίνια του Ρίτζεσ Καζίνο Θεσσαλονίκη. Αύριο να παρακολουθήσετε εκεί τον αγώνα με τη Μόλντε στις 8. Με απεριόριστη μπύρα σε γιγαντοθόνη και όλα τα υπόλοιπα έτσι σε κυτρινό μαύρο κλίμα.
Λοιπόν, τι έχουμε, Χρήστο? Ανακοίνωσε η ΠΑΟΚ τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, έτσι? Ναι, βγήκε η επίσημη ενημέρωση. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι στα 25 ευρώ για τα εισιτήρια στις θύρες 417 και 418, εκεί που θα φιλοξενηθούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, και 39 ευρώ για τις πρώτες κατηγορίες τα εισιτήρια στη θύρα 406 μέχρι εξαντλήσεως. Τα ωράρια του γηπέδου του Στούμπας, αναφέρει η ανακοίνωση, θα λειτουργούν με το ωράριο 5η, 8η, 8η, 9 με 5, Παρασκευή 9, 8, 9 με 5 επίσης, και για την αγορά του εισιτηρίου απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας ή του διαβατηρίου του φιλάθλου. Μάλιστα. Ωραία, 25 ευρώ τα εισιτήρια. 25 ευρώ τα απλά, 39 ευρώ στα 40 δηλαδή, τα πρώτης κατηγορίας. Και είπαμε, τα εκδοτήρια λειτουργούν από την Πέμπτη και την Παρασκευή, 9 με 5. Αυτά για τα εισιτήρια της Revans. Όχι το επαναληπτικό, όπως σωστά μας ήρθε ο Γιώργος Παναγιωτήδης, της Revant. Έτσι. Την Τρίτη σε 9.30 το μάτς, είπαμε, από Κοσμοτέ TV τηλεοπτικά, από Λίμπερο 107,4 ραδιοφωνικά. Καλησπέριζουμε και Χρήστο Κιώση, που έχει αλλάξει με την Βαλόμπα. Και θα είναι για αυτή την τελευταία μας ώρα εδώ στην εκπομπή σήμερα. Εννοείται ότι οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. Τηλεφωνείτε στο 2-3-10-4-87 και 3-8. Αν είστε φίλαθλος του ΠΑΟΚ, να μιλήσουμε για το χθεσινό μάτς. Αν είστε φίλαθλος του Άρη, να μιλήσουμε για το αυριανό μάτς. Αν είστε φίλαθλος του Ολυμπιακού, να μιλήσουμε για το σημερινό μάτς. Ή γενικά, αν θέλετε να μοιραστείτε κάτι μαζί μας ή να πείτε τη γνώμη σας για το οτιδήποτε, επαναλαμβάνω στο 2-3-10-4-87 και 3-8 και γραμμή. 2-87, ναι, συγγνώμη. Μη στέλνει όλο τον κόσμο. Ναι, ναι, 2-87, παιδιά, συγγνώμη. Και 3-8. Έτσι, ανοιχτές οι γραμμές μας μέχρι και τις 5 που θα πάμε εδώ με Γιώργο Παναγιωτήδη και Γιώργο Μπαϊράμι στα μικρόφωνα δίπλα μου. Στην Boca Juniors, ο Σολδάδο, σύμφωνα με δημοσίευμα της αργεντίνικης εφημερίδας Όλε, Φράγκο Σολδάνο, που όπως φαίνεται θα φύγει από τον Ολυμπιακό και θα πάει ως δανεικό στην Boca Juniors για τους επόμενους 18 μήνες. Για 1,5 χρόνο θα είναι ο δανεισμός, όπως γράφουν οι Αργεντινοί. Λοιπόν, ο Σολδάνο, ο οποίος πέρασε και δεν ακούμπησε, μπορούμε να πούμε, τον Ολυμπιακό, έτσι, δεν πρόλαβε να δείξει κάτι σπουδαίο. Στην Ευρώπη πάντως υπάρχει ένας μεταγραφικός πυρετός. Ναι. Από πολλές ομάδες γίνεται λίγο. Από χθες ξεκίνησε με τα σενάρια για Tottenham και την μπάλα. Πιο πολύ το θέμα του την μπάλα παίζει το τελευταίο και διάστημα. Και για Tottenham γράφει. Ακριβώς. Πάρει και τους δύο. Και τον Γκέιν και τον Σον. Δεν νομίζω. Και τον Άλλη. Αυτά είναι σενάρια που ακούω. Κάποιος θα φύγει. Βασικά, αν τους πάρει και τους δύο. Ναι. Πάντως της τελευταίας στιγμής έχουμε τα σενάρια για Τράμπα ανάμεσα σε Ρώμα και Μονακό για Τζέκο και Φαλκάο. Για Τζέκο και Φαλκάο. Ναι, να γίνει έτσι μια ανταλλαγή. Ναι. Την άλλη πλευρά, όντως, αυτό που είπες με τον Τιμπάλα, εχθές τα δημοσιεύματα τα λέγανε πως κλείνει στην Τότεναμ. Ναι. Ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Έχουν συμφωνήσει σε όλα και μένουν κάποιες λεπτομέρειες. Για την Arsenal είχε ακουστεί ο Κουτίνι ότι επίσης έκλεισε, αλλά μετά είδαμε ότι άλλαξε όλο αυτό. Και ότι πάει ο παίκτη εκεί να βάλει φανέλα για να υπογράψει. Και, ναι, και ότι καταλήγει τελικά στην Τότεναμ. Θα δούμε τι μελγενέστη με όλους αυτούς, γιατί και στην Αγγλία τελειώνει αύριο μεταγραφική περίοδος. Είναι το deadline αύριο, οπότε ό,τι κάνουμε μέχρι αύριο. Την Παρασκευή, όχι αύριο. Αύριο, 8 του μηνός. 9 έχω την εντύπωση. Είναι η μέρα που ξεκινά το πρωτάθλημα. Ναι, 8 είναι το deadline και 9 ξεκινάνε. Ναι, 9 ξεκινάνε το πρωτάθλημα, Παρασκευή βράδυ, Liverpool Norwich, έτσι. Ναι. Οπότε μέχρι αύριο το βράδυ θα έχουμε εικόνα τι θα γίνει στην Premier League. Οπότε η εβδομάδα είναι εντελώς ποδοσφαιρική και την Παρασκευή, έτσι. Σήμερα έχουμε Champions League με Ολυμπιακό κτλ. Αύριο έχουμε Europa League με τις 3 ελληνικές ομάδες. Ξέρει όλο το απόγευμα. Και Παρασκευή έχουμε και Liverpool. Έτσι είναι. Και Σάββατο έχουμε Manchester City και Κυριακή έχουμε Manchester Chelsea, το derby. Σωστά. Αυτά είναι τα ωραία. Ναι, είναι ο μήνας που ξεκινούν ξεκινάει τα πάντα. Πλάκα, δεν το πήραμε χαμπάρι, επειδή ασχολούμαστε αυτή την περίοδο με τα μάτς των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Ξεκινάει η Premier League, έτσι. Ναι. Μπαίνουμε σε αριθμούς κανονικούς. Κανονικούς ευρωπαϊκούς, ναι. Ωραία, ωραία. Θα ξεκινήσει και η Bundesliga την επόμενη εβδομάδα. Serie A. Πολύ ωραία πράγματα. Θα έχουμε μπόλικα πράγματα να πούμε εδώ. Και περιμένουμε και πολύ ανταγωνιστικά πρωταθλήματα φέτος. Και στην Αγγλία, να δούμε πού θα φτάσει αυτή η μάχη μεταξύ Liverpool, Manchester City και αν μπορέσουν τελικά οι υπόλοιποι να απειλήσουν, ενώ φαίνεται ότι δεν έχουν αποδυναμωθεί οι υπόλοιπες ομάδες. Αν και τότε να, δεν ξέρω αν θα τη βάζετε και στο παιχνίδι, στη διεκδίκηση του τίτλου. Εξαρτάται τις κινήσεις που θα κάνει. Α, τώρα με την μπάλα. Μένει να δούμε ακριβώς μέχρι αύριο, έτσι. Θα έχουμε εικόνα για την Premier League. Στην Ιταλία είναι το μεγάλο φαβορί φυσικά η Juventus. Όχι, δεν έχει αντίπαλο απλά η Juventus.
Ναι, αλλά βλέπουμε φέτος ότι έχουν δυναμώσει και οι υπόλοιποι. Η Λίγη Βέτζο δυνάμωσε φέτος. Πήρε Ντελίχτ. Αυτό λέω, έχει το προβάδισμα. Πήρε Ραμπιό, πήρε Ράμσεϊ. Ναι, αυτό έχει. Έχει Ρονάλντο, επέστρεψε και ο Γκουαϊν, μπορεί να πάρει κι άλλον μπροστά. Δεν μ' άκουσες, είναι το φαβορί. Είναι το φαβορί, αλλά ίσως παρουσιαστική καλύτερη φέτος η Νάπολη και η Ίντερ. Πα, δεν μπορεί να με Κόντε, Ίντερ στο. Τιμόνι. Εντάξει. Και τον Κόντε η Γιουβέντους τον έδιωξε. Θα δούμε. Βαρύτο τον έδιωξε. Εντάξει, αλλά έλυσε πιο... συνεργασία με τον Κόντε γιατί δεν μπορούσε να την πάει στο βήμα παραπάνω που ήθελε στην Ευρώπη. Θα είναι πιο ανταγωνιστικές, θεωρώ, οι ομάδες. Κάθε χρόνο έτσι λένε τα τελευταία χρόνια. Μια η Ρώμα, μια η Ίντερ, μια η Νάπολη. Και κάπως έτσι όλο... η Γιουβέντους έχει 8 στερή. Από το Γενάρη το πρωτάθλημα τελειώνει. Μα δεν εντάξει, είναι θα δούμε, θα δούμε. Και στην Γερμανία περιμένουμε πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος. Δεν είναι τα. Μετά και την νίκη τη Ντόρκμουντ. Είναι το ότι δεν έχει ανταγωνισμό στην Ιταλία και αυτό το πληρώνει η Γιουβέντους στην Ευρώπη. Να. Εντάξει, θα δούμε τι, γίνεται, τι θα γίνει και εκεί. Πάντως πιστεύω πως θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Για να όσον αφορά τη σερία, στην Bundesliga περιμένουμε πολύ έτσι κλειστή μάχη ανάμεσα σε Dortmund και Bayern. Απέδειξε ότι η Dortmund μπορεί να διεκδικήσει φέτος στα ίσια το πρωτάθλημα από την Bayern. Το κάνει και πέρυσι, αλλά το είχα στις λεπτομέρειες από δικές ανοησίες. Αυτοκτόνησε νομίζω. Αυτοκτόνησε, ναι. Την κέρδισε πριν λίγες μέρες στο Super Cup. Δείχνει ότι μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα με πολλές αξιώσεις φέτος. Οπότε και εκεί περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Στην Bundesliga, τώρα για Γαλλία, είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Και οι Γάλλοι ξεκινούν τώρα, έτσι. Το ναι, Σάββατο παίζει ακριβώς. Παρί. Είναι πολλά τα παιχνίδια εκεί πέρα, 38 και έχουν και τα League Cup και τα κύπελα και αυτά. Οπότε σίγουρα είναι λογικό να ξεκινούν τόσο νωρίς. Αυτά για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Για Ισπανία, είπες. Α, καλά, να ξεχάσαμε την Ισπανία. Και εδώ, ναι, και εδώ θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί νομίζω ούτε η Ρεάλ ούτε η Μπαρτσελόνα είναι στα καλύτερά τους. Και η Ατλέτικο. Δεν ξέρω ίσως άμα θα μπορούσε η Ατλέτικο. Μπορεί να κάνει αυτή την αμπισφινά ανάμεσα ναι, στους δύο. Δεν ξέρω. Έχασε βέβαια το μεγάλο τσαστέρι που είναι ο Γκριεσμάν. Αλλά προσπάθησε. Έκανε ρεκόρ εσόδων φέτος η Ατλέτικο. Και νομίζω και ρεκόρ εξόδων επίσης. Έχω ναι, αυτή την εντύπωση. Πήρε τον Ζωάο Φέλιξ. Από την Μπενφίκα. Πολλά χρήματα. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Νομίζω ότι πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες. Θα έχουμε μια, έτσι, ένα σπάσιμο της. Νάτος, ήρθε. Νίκος Παπαδόπουλος. Εισβολή μέσα στο στούντιο του Λίμπερο. Έλα να μας πεις για το ΠΑΟΚ Άγιαξ. Το είδες. Το είδα, ναι. Και. Κάνω ανάλυση για το ΠΑΟΚ Άγιαξ. Κάνε μας, σχόλιο σου. Ποδοσφαιράνθρωπος είσαι. Τι σου είπα πριν φύγω, 1-1-2-2. Γκολ και πολλά γκολ. Έκανε πολύ καλά αυτό το μόνο που μπορούσε να κάνει. Να πήξει ρε φίλε στο ανοιχτό γήπεδο. Το έκανε μεγάλη επιτυχία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Εντάξει, μπράβο, μια χαρά ήταν. Αύριο. Αύριο. Θα πούμε 5 με 7 φίλε. Άμα τα πω τώρα, θα κάνω. Μάλιστα. Νίκος Παπαδόπουλος λοιπόν θα ακολουθήσει με όλα about Aris on Air 5 με 7 για να σας πει τα πάντα για τον Άρη. Μετά στις 7.30 είναι και η συνέντευξη τύπου του Σάββα Παντελίδη και ενός εκ των ποδοσφαιριστών του Άρη, θυμίζουμε. Και στις 8 η προπόνηση των Κιτρινών Μαυρών. Στο Άκερ Στάντιον, όπως το είπαμε, έτσι, το γήπεδο της Μόλντε, όπου θα έχουν και πρώτη επαφή με το συνθετικό χλωτάπητα που υπάρχει εκεί, οι παίκτες του Άρη, για να έχουν έτσι μια πρώτη φάση προσαρμογής. Θα μας τα μεταφέρει όλα συνέχεια εδώ στο Λίμπερο 107,4 ο Χριστάνος Αλτίδης που είναι απεσταλμένος εκεί. Έτσι. Στον Ηρακλή δεν υπάρχει κινητικότητα. Περιμένουμε τα ίδια καμιά... και τα ίδια. Ανακοίνωσα από τον Παπαδόπουλο. Υπήρχε χθες ένα δημοσίευμα με τίτλο Ηρακλής Λαμίας. Έτσι το είχαν. Αυτά τα σενάρια για το αφημί Λαμίας, ναι, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει. Δεν ξέρω αν ευσταθούν και κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πολύ δύσκολα. Αλλά ότι ο Ηρακλής έχει προσανατολίζεται εκεί πέρα. Ναι, δύσκολα. Στη Λαμία για να εκμεταλλευτεί και αυτά τα. Τι μπορεί να προκύψει πάντως. Την αβεβαιότητα που υπάρχει στην ομάδα της Λαμίας. Το μέλλον του γυρεού, πολύ χλωμό το βλέπω. Και πόσο μάλλον τώρα που πλησιάζει η έναρξη τη σεζόν, πότε θα οργανωθούν ακόμα και να πάρουν αφημί για τη Super League. Οπότε θα μπορέσουν να οργανώσουν το ρόστερ, τις διαδικασίες να κινήσουν για να μπορέσουν να παρουσιαστούν και ανταγωνιστικοί φυσικά. Ναι. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Έχουμε και την προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Γιατί... Μίλησε μας γι' αυτό. Την προετοιμασία της Εθνικής. Εσύ είσαι ο πασκετικός της παρέας. Δεν έχει εσύ να εσύ κάνει. Εσύ είσαι ο πασκετικός της παρέας. Εντάξει, τα είπαμε και χθες για την Εθνική. Συνεχίζεται ομαλά, ευτυχώς. Η προετοιμασία, δεν έχουμε κάποιο απρόοπτο μέχρι στιγμής και μακάρι να συνεχίζουμε έτσι, να μην έχουμε κάποιο τραυματισμό και τους χρειαζόμαστε όλους υγιείς. Έχουμε πει πως υπάρχουν τα παιχνίδια, τα φιλικά στην Κρήτη με Ιράν και Ουγγαρία. Το πρώτο παιχνίδι είναι την Παρασκευή.
Είχαμε κάνει και την αναφορά μας εδώ πέρα για το αν τελικά έπρεπε ή όχι να έρθει η Εθνική στη Θεσσαλονίκη να παίξει σε κάποιο τουρνουά. Ναι. Δεν θα δώσει τελικά εν τέλει κάποια φιλικά εδώ. Θα δώσει την Αθήνα στο τουρνουά Ακρόπολης, ο φημισμένο τουρνουά Ακρόπολης με δυνατές ομάδες και η Σερβία μεταξύ αυτών, που θα αποτελέσει και την πρόβα τζενεράλε πριν το ταξίδι μας στην Κίνα. Προχωράμε με θετική σκέψη, με θετική αύρα. Είμαστε φαβοροί για το μετάλλιο. Εντάξει, φαβοροί. Τέταρτο φαβορί μας για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στις στοιχηματικές. Οπότε δεν είμαστε φαβοροί μετάλλιο. Με βάση τις στοιχηματικές, είμαστε ακριβώς έξω. Ακριβώς πίσω από το μετάλλιο. Ναι. Εντάξει, όλο και κάποια στραβή θα γίνει. Εκεί θα είναι η Ελλάδα, κάπου εκεί. Νομίζω μεγάλο βαντάζ της εθνικής και που την υπολογίζουν πάρα πολύ και ξέρουν είναι ότι διαθέτουμε στο ρόστερ το Γιάννη Ντούκουπ. Ακριβώς. Του κόσμου, το Γιάννη. Και νομίζω πως αυτό θα κάνει και τη διαφορά. Ναι, εννοείται. Μαζί με τους άλλους παίχτες, γιατί και ο Σλούκας και ο Καλάθης είναι top παίχτες της Ευρώπης. Παίζουν σε top ομάδες. Είναι ίσως τα δύο καταγράφουν καλύτερα... το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Με είναι πόντους, μέσα στα 10 καλύτερα γκάρντ όλη της Ευρώπης. Ναι. Νομίζω ο Καλάθης είχε κάνει και triple double. Πώς λέγεται. Τι. Rebound, πόντι και assist. Triple double. Triple double, αυτό. Ναι. Triple ground θα λέγαω, που είναι τρεις τίτλοι μαζί. Αυτό ήταν πιο πολύ στο τέννις. Ποιο τέννις, ρε. Εκεί προς το. Εκεί πήγε. Και στο μπάσκετ λέγεται αυτό. Στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο λέγεται treble. Ναι. Στο μπάσκετ λέγεται triple ground. Είχε κάνει ο Παναθηναϊκός. Triple crown. Crown, αυτό. Ναι. Στο μπάσκετ λέγεται. Είναι μπασκετικός όρος. Έτσι είναι. Τι είπα θα άλλο. Ωραία. Τέλεια. Αυτά είναι τώρα. Είναι πεσμένο σήμερα ο Χρήστος Ιωαννόπουλος. Δεν ξέρω. Τον επηρέασε χθες το αποτέλεσμα μάλλον. Έχει ζέστη, ρε παιδιά. Ζέστη έχει. Ζέστη χαλάει. Ζέστη. Τώρα θα ήθελα μπορεί να ήμουν μια Κρήτη, ας πούμε. Κρήτη, ε. Ναι. Θέλω να πάω πολύ Κρήτη. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Μάλιστα. Τι έγινε. Α, μάλιστα. Αποχώρησες, λοιπόν. Αφήξε εδώ στο στούντιο. Ένας μικρός χαμούλης. 4 λοιπόν. Λεπτά και πριν τις 4.30. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4. Ίσως την πιο σοβαρή εκπομπή των Ερτζιανών. Εντάξει, υπερβάλλεις λίγο. Υπερβάλλεις λίγο. Ίσως. Υπερβάλλεις λίγο. Έβαλα ναι, ίσως. Λίγο. Λοιπόν, εδώ τα είπαμε νομίζω αναλυτικότητα για το μάτς του. Πες μας και για τα μεταγραφικά σενάρια που υπάρχουν για τους παίκτες του Άγιαξ. Όπως διαβάζουμε στο ΠΑΟΚ24, υπάρχει ένα δημοσίευμα ότι η Νάπολη ενδιαφέρεται για τον Έρες. Ενώ ψάχνουν η Telegraph συγκεκριμένα, η The Telegraph, ότι η Νάπολη ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ντάβιντ Νέρες και μάλιστα δύο ομάδες είναι κοντά στη συμφωνία για 42 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζουμε ότι οι Ολλανδοί έχουν χάσει τον Ντελίχ, τον Ντεγιόνγκ, έτσι. Τώρα θα έχουν και τον Έρες. Υποτίθεται ενώ αυτό πώς διαβάζετε, φίλε και συνάδελφοι, και πολύ καλή επαγγελματία, Γιώργο Παναγιωτήδη. Μια εφημερίδα είναι νικητής του Βελγίου. Κάπως έτσι. Άμα το πάρουμε στα γερμανικά, κάπως ναι. Έτσι. Newsblatt, τέλος πάντων. Ότι ο Hans Van Aken της Club Breeze είναι ο εκλεκτός του Άγιαξ αν τελικά ο Van de Beek αποχωρήσει από τον Νέαντα και καταλήξει σε μια από τις top ομάδες Ευρώπης, τη Real Madrid. Έτσι και η εξελίξη μάλιστα ορίζει ότι θα είναι μέσα στην εβδομάδα. Και για τον Ζήγε εγγραφάν. Ναι, τον οποίο. Από πλευρά Bayern δημοσιεύματα υπήρχαν. Ενδιαφέρεται η Bayern για τον Μαροκινό, ο οποίος ξεχώρισε χθες, τα είπαμε και πριν. Στο μάτς ήταν ο κορυφαίος του Άγιαξ συνολικά στο παιχνίδι, έτσι. Τρομερός. Τρομερές επαφές με την μπάλα, τρομερά φαλτσαριστά γεμίσματα, σουτ, φοβερά αγγίγματα με το αριστερό πόδι. Ο ίδιος πάντως μέσα από το γήπεδο του Τούμπας είπε ότι υπήρξε πάντα ξεκάθαρος. Είμαι εδώ για το μάτς και για τίποτα άλλο. Είμαι ξεκάθαρος επί του θέματος. Δεν ξέρω τι μπορεί να μου επιφελάσει το μέλλον, είπε ο Ζήγες έτσι στη συνέντευξή του μετά το μάτς. Ναι. Να. Ωραία. Πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο μας διάλειμμα. Να επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Ολύμπερο Παντού, στο Ολύμπερο 104 με ανοιχτές γραμμές. Στο 2-3-10-2-87-8-8-8, στο οποίο μπορείτε να καλείτε και για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη, για το αυριανό ματς του Άρη με τη Μόλντε, να το δείτε εκεί σε γιγαντοοθόνη με απεριόριστη μπύρα, με δώρο λαχνούς για τις κληρώσεις στο ημίχρονο και γενικότερα σε κυτρινό μαύρο κλίμα. Πάμε στο διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ με τη συντονισμένη Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής Ο Λίμπερο Παντού, φυσικά στο Λίμπερο 107,4. Χρήστος Γιουβάνολου, Γιώργος Μπαϊράμης και Γιώργος Παναγιώτης στα μικρόφωνα για άλλη μισή ώρα περίπου, ως και τις 5.
Α, και συνέχεια θα παραδώσουμε σκητάλη σε Νίκο Παπαδόπουλο για την εκπομπή All About Aris On Air, για να ακούσετε τα πάντα για το ρεπορτάζ του Άρη. Και σε σύνδεση με το Μόλντε, όπου βρίσκεται και ο Χρυσάνθος Αλτίδης, και θα υπάρχει στις 7.30 συνέντευξη τύπου του Σάββα Παντελίδη και ενός εκ των παικτών, και στις 8 η προπόνηση του Άρη στο Acker Stadium, το γήπεδο της Μόλντε που θα γίνει αύριο στις 8 το παιχνίδι. Εμείς πάμε παρεούλα εδώ μένα στις γραμμές 2-3-10-2-87-8-8-8 για να τα πούμε και μαζί σας για όσα είδατε χθες βράδυ στην Τούμπα στο ΠΑΟΚ Άγιαξ, και για όσα περιμένετε να δείτε και από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες και περισσότερο από τον Άρη αύριο στο Μόλντε. Χρήστο Κιβάνογλου, έχουμε μαζί μας και την Avanti Pizza, έτσι. Εννοείται, η καλύτερη πίτσα είναι εδώ και είναι η Avanti Pizza. Στόχος της Avanti είναι το πιο λαχταριστό αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας καθημερινά φρέσκα προϊόντα. Πίτσες με μοναδικές συνταγές για όλα τα γούστα και σε όλα τα μεγέθη, οικογενειακές, γίγας αλλά και μάστερ που φτάνουν τα 45 εκατοστά. Παρακαλώ πολύ. Στην Avanti μπορείς να δοκιμάσεις πολλές διαφορετικές γεύσεις, γιατί δίνουμε και πίτσες και με το κομμάτι. Μπορείς να δοκιμάσεις επίσης δροστερές σαλάτες και πεντανόστιπες μακαρονάδες. Avanti Pizza παίζει δυνατά σε εύωσμο, καλαμαριά, θέρμη και χαλκιδική στη σάρτη. Μπορείτε να δείτε το μενού με φοβερές προσφορές στο Facebook ή στο avantipizza.gr. Delivery από τις 5 έως και τις 1 στο 2310-444-014. Και έχουμε και προσφορές. Δύο οικογενειακές πίτσες μόνο με 8,90. Δύο γίγας μόνο με 12,90. Μία μάστερ 45 εκατοστά και μία σαλάτα μόνο με 15 ευρώ και δύο μάστερ μόνο με 19,90 και άλλες μοναδικές προσφορές που θα βρείτε, όπως είπαμε, στο Facebook ή στο avantipizza.gr. Λοιπόν, τι με ρώτησες, Χρήστο? Ότι είπαμε πως ο Άρης θα, μαζί με το πρόβλημα με το ρεύμα που... θα αλλάξει χλωτάπιτα, ναι, βεβαίως, είπαμε. Μετά το μάτς με τον Όφι της πρεμιέρας πρωταθλήματος θα γίνει και ολική αλλαγή του χλωτάπιτα στο Κλεάνδης Βικελίδης, καθώς δημιουργήθηκε ένα θεματάκι μετά από αυτό το πρόβλημα που υπήρχε με την ηλεκτροδότηση, τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στο Κλεάνδης Βικελίδης. Δημιουργήθηκε θέμα με τον αγωνιστικό χώρο. Θα τα πει και ο Νίκος Παπαδόπουλος στο Λαμπάου Τάρισον Έρευ, που θα ακολουθήσει πιο αναλυτικά, έτσι, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, με περισσότερο κυτρινό μαύρο ρεπορτάζ. Θα ακούσετε όλα φυσικά εδώ στο Λίμπερο. Αναφέραμε και για την αύξηση του Ντεμπόκ που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του, ο δανεισμός του στον Άρη, έτσι, ο οποίος έχει περάσει και από τα ιατρικά τεστ και αναμένεται πλέον η επίσημη ανακοίνωση, αφού βάλει και την υπογραφή στο μονοετές δανεισμό του κυτρινό-μαυρούς από την Leeds, από την αγγλική ομάδα, έτσι, στην μεταγραφική είδηση της ημέρας. Γιώργο Μπαϊράμι, για τον Ντεμπόκ γράφεις το All About Aris? Όχι, έχει έρθει ο Ντεμπόκ. Ναι, βασικά γράφω και ο Ντεμπόκ, ο οποίος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και τα εργομετρικά και όλα αυτά που απαιτούνται. Να το και αυτό. Ναι, και αύριο το πρωί θα ανακοινωθεί και επίσημα η απόκτησή του. Αύριο το πρωί, λοιπόν, να μένει την ανακοίνωση, έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Να κλείσει και αυτό το μέτωπο για τον Άρη και επίσημα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, υπάρχει μια ανακοίνωση, λέγαμε πριν για τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, ότι δεν υπάρχουν εξελίξεις και ότι δύσκολα τα πράγματα και όλα αυτά. Υπάρχει μια ανακοίνωση μόλις πριν από λίγο από το τμήμα βόλεϊ του Συλλόγου του Ηρακλείου, το οποίο μάλιστα το τμήμα βόλεϊ πήρε αδειοδοσία, αδειοδοτήθηκε σήμερα όπως έγινε γνωστό, και έχει, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση της πλευράς του Γυρεού που αναφέρεται και στα εμπόδια που έχει βάλει ο νέος υπουργός αθλητισμού, ο κ. Αρμενάκη. Όχι. Ο Αρμενάκης, όχι ο Αβγενάκης. Μπερδευτήκαμε. Λοιπόν, λέω και εγώ ότι ο Αρμενάκης έβαλε πόδι, ναι. Λοιπόν, για να διαβάσουμε λίγο την ανακοίνωση, για να δούμε αναλυτικά τώρα. Πριν από λίγο υπάρχει ανακοίνωση. Σωστά διόρθωσε ο Χρήστος Κιώσης. Λοιπόν, κατά τη σημερινή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΣΑΠ, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την αδειοδότηση του ΤΑΑ Ηρακλής. Αμέσως μετά την αδειοδότηση της ομάδας μας, ο πρόεδρος, κ. Πρόδρομος Καλατζίδης, δήλωσε τα εξής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους 330 Ηρακλείδες που πήραν διαρκείας, αλλά και όλο τον κόσμο της ομάδας που μας συμπαραστάθηκε ηθικά στο δύσκολο έργο που είχαμε μπροστά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον ανώνυμο Ηρακλειδέα που μέσω ενός φίλου μου Ηρακλειδέα έδωσε ένα μεγάλο ποσό ώστε να εξασφαλιστεί η αδειοδότηση της ομάδας. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί όποτε τον χρειαστήκαμε ήταν εδώ μαζί μας. Όσο υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι Ηρακλειδείς, ο Ηρακλής δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα περιστατικό για να γνωρίζει ο κόσμος ποιοι πραγματικά πονάνε την ομάδα και ποιοι τιμούν το ψωμί που φάγανε από την ομάδα. Τελειώντας τη χρονιά, είχαμε ένα υπόλοιπο 81.500 ευρώ σε 19 παίκτες και στο προπονητικό επιτελείο.
Εξοφλήθηκαν ολοσχερώς οι προπονητές και οι 15 αθλητές. Ο Μπαμπαλιούτας, ο Ντίνας και ο Προύσαλης πήραν το μεγαλύτερο μέρος σε μετρητά και το υπόλοιπο το διακανόνισαν παίρνοντας από μια συναλλαγματική και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Τελευταίος έμεινε ο Αρμενάκης, τον οποίο από την περασμένη Παρασκευή δώσαμε 5.000 ευρώ μετρητά και μια συναλλαγματική ενός μήνα για να κλείσει το υπόλοιπό του, το οποίο στο σύνολό ήταν 12.750 ευρώ. Ενώ λοιπόν την Παρασκευή συμφωνήσαμε σε όλα, το Σαββατοκύριακο έκλεισε το κινητό του με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επικοινωνία μαζί του. Τη Δευτέρα και έπειτα από πολλές άκαρπες προσπάθειες, δικές μου και άλλων μελών του ΔΣ, ήρθε σε επικοινωνία με τον γενικό αρχηγό της ομάδας και από τον οποίο απέτυχε όλα του τα χρήματα, εκβιάζοντας ότι αν δεν τα πάρει θα ρίξει την ομάδα. Η Επιτροπή Αδειοδότησης έπραξε το αυτονόητο αφού είχαμε τακτοποιήσει όλους τους υπόλοιπους και αυτό είναι και ένα μήνυμα για όποιον προσπαθήσει να μπει σε τέτοια μονοπάτια, ότι ο Ηρακλής είναι τεράστιο σωματείο και δεν εκβιάζεται από κανέναν. Συνεχίζουμε και αύριο θα ανακοινωθεί ο ξένος διαγώνης, ο οποίος πιστεύω πως είναι ό,τι καλύτερο έχει έρθει μετά την εποχή Στάνλι και Νίλσον, αναφέρει ο πρόεδρος του Ηρακλή. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ τον κόσμο που ήταν δίπλα μας. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε. Λίμπερο 107,4, ο Λίμπερο παντού. Λίγη ώρα ακόμα μας έχει μείνει. Δεν ξέρω, παιδιά, τι άλλο θέλετε να σχολιάσουμε το τελευταίο δεκάλεπτο. Και για το χθεσινό ματς του ΠΑΟΚ, Χρήστο, τι αφήσαμε, τι δεν είπαμε, τι δεν αναφέραμε. Έτσι κάποιο παρελειπόμενο, ίσως κάτι που είδες στην Τούμπα και θέλεις να τονίσεις. Δεν ξέρω, ο Γιώργος Μπαϊράμης έκανε μια ανοίξη. Για ποιο πράγμα? Στις αρχές, για τον Εσίτη που είπες ότι δεν σ' άρεσε. Ναι, τον είδα λίγο αποσυντονισμένο ότι δεν ήταν μαζί με το σύνολο. Και ίσως είναι λογικό αυτό, ότι δεν είναι και πάρα πολύ καιρό στην ομάδα και τον ρίξαν κατευθείαν στα βαθιά καθώς ξεκίνησε βασικός. Ναι. Δεν ξέρω ποιος άλλος παίκτης της εντεκάδας δεν ήταν πέρυσι. Από αυτούς που παίξαν. Από αυτούς που ξεκινήσαν το παιχνίδι. Κανένας. Οπότε νομίζω είναι αρκετά λογικό να είναι λίγο αποσυντονισμένο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Τον είδα κάποια στιγμή να είναι πιο βαριές οι ανάσες του στο δεύτερο ημίχρονο, να κάνει κάποια χρειά στα φάουλ έξω από την περιοχή. Πάντως, σε φυσική κατάσταση ο Σίτι είναι πιο έτοιμος από όλους που έχει πάει, γιατί ξεκίνησε νωρίτερα η προετοιμασία με τη Γάνδη. Εχθές όμως δεν φάνηκε πολύ αυτό. Δεν ξέρω, εγώ τον είδα λίγο κουρασμένο. Είναι το καλούπι του τέτοιο. Ναι. Έχει ότι πολλά τρεξίματα. Έκανε κάποια επιρρεπή φάουλ. Και σαφώς οι παίκτες οι οποίοι είχε απέναντι και είχε να μαρκάρει τον ανάγκασαν σε πολλά τρεξίματα. Θα σου πω σε σχέση με τον Καντουρί π.χ. και που ήταν μαζί εκεί στο ίδιο χώρο. Ο Καντουρί νομίζω ότι τώρα από το ένα θέμα στο άλλο, παρένθεση, ήταν ίσως ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου. Ήταν παντού. Και ανασταλτικά και επιθετικά. Περνούσαν από τα πόδια του όλες οι μπάλες του ΠΑΟΚ. Και μαζί με τον Πίσεσβαρ νομίζω ότι ήταν το κορυφαίο δίδυμο στον άξονα. Με τον Εσίτη, ο οποίος είτε μεν φιλόδοξος, προσπαθεί το παιδί να προωθήσει το παιχνίδι, αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά του. Η δουλειά του είναι να κόβει. Παρ' όλα αυτά δεν έκανε κάποιο λάθος. Ο Γιώργος τα είδε και καλύτερα κιόλας από εκεί που ήταν. Νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μου. Έτσι δεν είναι? Ναι. Κάτι άλλο το οποίο ξεχάσαμε να αναφέρουμε από το ξεκίνημα και είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτά είναι τα θέματα που είναι πάνω από το ποδόσφαιρο και ουσιαστικά μέσω του ποδοσφαίρου αναδεικνύονται. Το βίντεο που ετοιμάσει η ΠΑΟΚ για τον άτυχο για τον νεαρό του. Ναι, ωραία κίνηση αυτό. Κακώς το. Και προβλήθηκε και στα social media της ΠΑΕ πριν το παιχνίδι και στις γιγαντοθόνες του γηπέδου. Έτσι, πριν την έναρξη του αγώνα. Πολύ σημαντικό αυτό από πλευράς ΠΑΟΚ. Το βίντεο που ετοίμασε με έτσι, συγκινητική. Είχε κλίμα συγκίνησης για τον 20χρονο άτυχο παίκτη του Άγιαξ, τον οποίο δεν ξέχασε να του ΠΑΟΚ, ο οποίος το 2016 είχε καταρρεύσει στην ώρα αγώνα, έτσι, ένα φιλικό παιχνίδι του Άγιαξ. Και από τότε. Έχει υποστεί μόνιμη εγκεφαλική βλάβη. Ναι. Δυστυχώς. Stay strong ήταν το μήνυμα της ΠΑΟΚ. Μείνε δυνατός και φυσικά σε αυτά τα θέματα, έτσι, και το. Δεν το συζητάμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πολύ πάνω από το ποδόσφαιρο. Έτσι. Ακριβώς. Και στα θέματα μέσω του ποδοσφαίρου πρέπει να βρίσκουν ευκαιρία οι ομάδες να στέλνουν αυτά τα κοινωνικά μηνύματα και να ευαισθητοποιείται και ο κόσμος. Και φυσικά όλες τις ευχές προς το παιδί, μακάρι να μείνει δυνατός. Λοιπόν, μετά το Τιμπάλα, άκυρο και από τον Έριξεν στην Manchester United. Διαβάζω τώρα. Είναι αυτό που σου είχα πει τις προάλλες. Παίζει τη ρόλο σε ποια διοργάνωση θα αγωνιστείς. Ναι, δύσκολα πάει άλλος να παίξει το Europa League. Ένας πρωτοκλασσάτους παίκτης δύσκολα θα πάει στο Europa League. Όσο μεγάλο μέγεθος και είναι μια ομάδα όπως φυσικά η Manchester United που αγωνίζεται και στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου κτλ. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό συνεπώς. Θέλει Champions League ο πρωτοκλασσάτος ποδοσφαιριστής. Είναι η κορυφαία διοργάνωση και όλοι θέλουν να βρεθούν εκεί, έτσι. Εκτός από αυτούς που γλυκαίνονται έτσι εύκολα από το χρήμα. Στο χρήμα, ναι. Εντάξει, αλλά τι φιλοδοξίες έχει ο κάθε παίκτης.
Αλλά βλέπεις ένα όνομα, ένα μέγεθος σαν την Manchester United δυσκολεύεται να βρει μεγάλα ονόματα και ας δίνει αρκετά χρήματα για να τους αποκτήσει, για να τους δελεάσει. Ναι, γιατί δεν είναι στο Champions League. Ναι. Ωραία, βλέπω και ένα άλλο βίντεο με τον Τζάβι στο πρώτο του μάτσο ως προπονητής να έχει κλωτσίσει το παπούτσι, το παπούτσι του να έχει βγει από το πόδι, τρελά νευρά. Ναι, ναι. Σε μάτς για το ασιατικό Champions League, στο οποίο δεν είπαμε και για το Λουτσέσκου. Ξεκίνησε με 4. 4-2 κέρδισε η Αλ Χιλάλ του Λουτσέσκου την Αλ Αχλή στην πρεμιέρα του ασιατικού Champions League. Εκτός έδρας μάλιστα το 4-2 αυτό. Χατρίκο Γκομής έκανε εκεί για την ομάδα του Λουτσέσκου. Με το δεξίο Ρασβάν εκεί στο βίντεο πανηγύριζε και έξαλα τα γκολ κτλ. Η Αλ Χιλάλ, η οποία είναι. Γράφανε ότι η Αλ Χιλάλ είναι η Ρεάλ Μαδρίτη της. Είναι. Σαν όνομα, σαν brand name, είναι η top ομάδα. Ναι. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Εκεί πήγε ο Λουτσέσκο, οπότε. Και ξεκινάμε το δεξί με αυτή την εμφαντική νίκη με 2-4 εκτός έδρας στην Αλ Τσαλαχλή, που είναι επίσης δυνατό όνομα σαν ομάδα. Μάλιστα. Οπότε χθες δεν είδε ΠΑΟΚ ο Ράσβαν, δεν είδε την επόμενη μέρα με Αμπέλ Φερίρα, με το διάδοχο του μάλλον, γιατί είχε και αυτό πολύ σημαντικό παιχνίδι στην δική του πρεμιέρα. Και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, για τους Κινέζους που θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να τα πούμε τον Καρυπή, θα μας τα πει ο Νίκος Παπαδόπουλος αμέσως μετά, έτσι, στο All About Arson Air. Για τον Τεμπόκ είπαμε ότι πέρασε ιατρικά και αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο. Στον ΠΑΟΚ πλέον όλοι μετρούν αντίστροφα για τη Ρεβάν. Δεν νομίζω ότι με τα γραφικά θα προκύψει κάτι ως το παιχνίδι της Τρίτης. Δύσκολο το βλέπω. Μάλλον θα περιμένουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να ξεκαθαρίσει και το πού θα συνεχίσει ο δικέφαλος τον ευρωπαϊκό του δρόμο για να αποφασίσουν. Μέσα όμως κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού βγήκε το θέμα του Ενρίκε, ο οποίος μάλλον θα πωληθεί. Μάλλον πωλείται στην Καϊσέρισπορ, έτσι, όχι στην. Ποια ομάδα έχει δείξει ενδιαφέρον πριν την Καϊσέρισπορ. Ήταν για δανεικός ο Ενρίκε. Ναι. Και εμένα μου διαφεύγει τώρα η ομάδα που τον ήθελε. Τέλος πάντων, θα το βρω. Πάντως θα καταλήξει όπως φαίνεται στην Καϊσέρισπορ με μεταγραφή κανονικά, όχι ως δανεικός. Θα πωληθεί δηλαδή από τον ΠΑΟΚ Ενρίκε και θα κλείσει αυτό το κεφάλαιο όπως όλα δείχνουν. Έτσι, θα συνεχίζει την καριέρα στην τουρκική ομάδα Βραζιλιάνος Εκστρέμ. Η Γκαζιαντέπ ήταν η ομάδα που τον ήθελε ως δανεικό. Τελικά βρέθηκε η πρόταση της Kayserispor, η οποία έκανε πρόταση αγοράς για τον παίκτη. Θα τον αποκτήσει λοιπόν με μεταγραφή πριν μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του με τον ΠΑΟΚ. Οπότε θα κλείσει και αυτό το κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ, θα αδειάσει και μια θέση ξένου. Και μάλιστα στη θέση των εξτρέμων που ο ΠΑΟΚ έχει πληρότητα ούτως ή άλλως. Υπάρχει και το θέμα του Βάρντα που κι αυτός πιάνει θέση ξένου και θεωρείται ξένο σώμα. Αυτό το θέμα πώς θα λυθεί δεν ξέρω. Ψάχνουμε λύση επί τελείς του. Τι άποψη έχεις, Χρήστο, για τον Βάρντα, δεν μας έχεις πει. Την άποψή μου για τον Βάρντα. Ναι. Εντάξει. Ποια άποψη που μπορώ να έχω κι εγώ. Η άποψη που είναι και η πραγματικότητα. Ότι αυτό το παιδί ξέρει μπάλα, το κατέχει, αλλά έχει κάποιο θέμα, υποθέτω, στο μυαλό του. Έχει κάποιο θέμα με την οριμότητα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Εντάξει. Μάλιστα. Υπάρχει και το θέμα του Μουλέν, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το. Όπως διάβασα στο ΠΑΟΚ 24, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2020. Και βαρύ συμβόλαιο, μάλιστα. Έτσι. Ο Μουλέν, ο οποίος έχει παίξει 3 φορές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Κάπου τόσο ήταν. Έτσι. Τουλάχιστον έχει περισσότερο από το Λεβέκ. Yeah. Οι Γάλλοι δεν βγήκαν στον ΠΑΟΚ. Έχει ένα υψηλό αποδοχών συμβόλαιο, το οποίο πρέπει να, για το οποίο πρέπει να βρει άκρη ο ΠΑΟΚ, γιατί πετάει λεφτά ουσιαστικά στη συγκεκριμένη περίπτωση παίκτη. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ποτέ να μπει στο ρόλο. Θα δοθεί κάπου, αλλά το θέμα είναι αν δοθεί και πάλι δανεικό και ο ΠΑΟΚ πάλι πληρώνει μέρος συμβολέου του, πάλι χαμένο βγαίνει. Ψάχνουν λύση για την αποδέσμευσή του από ό,τι διάβασα εκεί στα παιδιά στο ΠΑΟΚ 24. Υπάρχει το θέμα των Βάρντα. Γενικά υπάρχουν κάποια μέτωπα που πρέπει να κρίσει ο Μάριο Μπράνκο, ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ. Μένει να φάνει μετά τη ρεβάνς. Θα πάρουν όλα το δρόμο τους. Έτσι υποθέτω. Υπάρχει και το δημοσίευμα, η παραφιλολογία που θέλει τον ΠΑΟΚ να μιλάει με ένα center for μεγάλο όνομα επιθετικού. Μένει να φάνει και αυτό. Πόσα ονόματα θα ακούσουμε μέχρι να κλείσει το θέμα. Πόσα ονόματα ακούσαμε ήδη. Είναι το σωστό και για αριστερό. Υπάρχει και το θέμα του αριστερού μπακ. Νομίζω ότι θα κλείσουν μετά το μάτς με τον Άγιαξ αυτά τα θέματα, αυτοί, ναι, τα μεταγραφικά, ναι, και να δουν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ανάλογα και το που θα συνεχίσει η ομάδα. Έτσι, αν περάσει ο ΠΑΟΚ το πόδι του Άγιαξ και πάει με την Καραμπάκ να παίξει τα play-off, οι όμιλοι όλο και θα φαίνονται πιο ορατοί μπροστά του, οπότε θα πρέπει να ενισχυθεί και αναλόγως. Αν συνεχίσει το Europa League, νομίζω ότι ακόμη και έτσι όπως είναι τώρα το roster,
είναι καλό για να κάνει και ακόμη και πορεία καλή ο Πάουκ στο Europa League. Οπότε α περιμένουμε να δούμε πώ θα κρυθεί το ματσίρι του ή άλλω τώρα και να έρθει παίκτη, δεν θα μπει να παίξει την Τρίτη. Ακριβώς. Οπότε μετά τα μάτια θα πάρθουν και οριστικέ αποφάσει για τι μεταγραφέ. Ακριβώς. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και σήμερα. Τσίκουπι στο Λίμπερο παντού. Στα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Καθώς ακολουθεί All About Arison Ερμενίκο Παπαδόπουλο με όλο το ρεπορτάζ και από Νορβηγία μεριά εν ώψη του αγώνα με τη Μόλντε αύριο στις 8. Γιώργος Παναγιωτίδης, Γιώργος Μπαϊράμης και Χρήστος Γιουβάναγλου ήταν στα μικρόφωνα από τις 2 και τις 5. Ευχαριστούμε φυσικά όλους που ήσταν στην παρέα μας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο την ημέρα του αγώνα του Άρη πλέον με pre-game. Με ανοιχτές γραμμές και για τους φίλους του Άρη θέλουν να σχολιάσουν το δικό τους ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και με ανάλυση του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Όσο έχουμε δει απόψε έτσι, από τον Ολυμπιακό στο μάτς με την Πασάκ Σεχίρ, το πρώτο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Σε 9 παρατέταρτο το θυμίζουμε. Έτσι, οπότε εμείς καλή σας εδώ. Συνέχεια, καλό απόγευμα. Και συνέχεια αύριο. Έτσι. Ακριβώς. Καλή συνέχεια. Γεια σας.